και όλα θα πάνε καλά. Πολύ καλύτερα. Αφού δεν θα ξυπνάμε τα πρωινά, θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμασταν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή είναι ο Λίμπερο 107,4. Γιατί σφυρίζει, τι σφυρίζει παιδιά, κάτι σφυρίζει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Το λόγο επειδή στις επάλξεις, στο τελευταίο πρωινό της εβδομάδας. Καλύτερα τα πράγματα. Με λιγότερο κρυουλάκι. Κάτι αρπάζει, κάτι αρπάζει. Λοιπόν, τεστ, ένα, δύο, δεν είναι το δικό μου. Μήπως είναι τα μικρόφωνα σας, μήπως είστε πάρα πολύ δυνατά και ντρέπεστε. Μιλήστε ελεύθερα. Τα ακουστικά είναι. Φόρα τα. Διότι τώρα θα σου κάνω μάθημα. Εγώ μικροφωνίζει. Είναι δυνατά αυτό. Τώρα είναι καλύτερα για πώς είναι τα πράγματα. Λίγο ακόμα. Θα κλείνω. Τώρα είναι, όχι, τώρα είναι καλά. Εντάξει. Αυτό συνέβαινε, παιδιά. Άρπαζε το μικρόφωνο. Γιάννης και Έλενα, κυρίες και κύριοι. Έλενας και Γιάννης. Τα νυχτοπούλια εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα, παιδιά μου, τι κάνετε? Καλημέρα. Πώς είστε, είστε καλά? Τέλεια. Καλέ, τι ωραίο είναι αυτό που φοράς, ένας Άγιος Βασίλης. Είμαι σε χριστουγεννιάτικο μου. Από τώρα, κάτσε μωρέ, 2 Δεκέμβρη είναι. Έχουμε ακόμα 20 τόσο μέρες. Έμειναν λίγες ημέρες για τα Χριστούγεννα. Λίγες ημέρες. Οχ. Τα περιμένεις πώς και πώς τα Χριστούγεννα? Μόνο και μόνο για την ξεκούραση, για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Όχι για τα δώρα. Για τα δώρα. Όχι για. Όχι. Καλά, δεν με πείθεις. Φοράει, κυρίες και κύριοι, Έλενα μας έναν υπέροχο Άγιο Βασίλη. Κοκαλάκι είναι αυτό στα μαλλιά, αναποδογυρισμένο. Είναι στέκα. Χριστουγεννιάτικη στέκα. Έτσι βγήκα έξω. Όλο το βράδυ έτσι. Έτσι ήταν έξω. Ψέματα λέει. Από εδώ έξω το πήρε. Το είχαμε εμείς εδώ αυτό το πράγμα. Εσείς το είχατε. Στολίσατε. Στολίσαμε. Στολίσναγια. Στολίσαμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να μπούμε κι εμείς σε μουντ εορταστικό. Όλοι τα προσμένουμε τα Χριστούγεννα, μη τι άλλο. Και φέτος νομίζω ο κόσμος λίγο παραπάνω για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως γιατί δεν τα γιόρτασε πέρυσι όπως θα επιθυμούσε. Ούτε φέτος πιστεύω. Όχι, ρε, φέτος αφού η ανάπτυξη έχει έρθει, ρε. Έχουμε οικονομήσει από χίλιες μεριές άπαντες. Πέρυσι ήταν λίγο περίεργη κατάσταση με τα κοινωνικο-οικονομικά. Πέρυσι φέτος... νομίζω μας ήταν λίγο στον αέρα. Τώρα ξέρουμε ότι πάμε στον πάτο, ρε παιδί μου, και είναι λίγο πιο χαλαρός ο κόσμος. Πιάσαμε. Hello. είμαστε. Χειρότερα τα πάντα πράγματα. Οπότε. Λες δεν βαριέσαι, βραδερφέ, να εορτάσουμε Χριστούγεννα κι εμείς. Αλλά έχουμε πάρα πολλές μέρες. Εμένα δεν μου αρέσουν τώρα αυτά αντιστροφές μετρήσεις και τέτοια. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, τότες. Αλλά δεν μπορώ να σας χαλάσω, μικρά παιδιά είστε. Δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι, να σας πω ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. 22 και σήμερα. 22 σιγά και λελέ. 22 και σήμερα, λελέ. Ή και να σας πω ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Παιδί του κόκαλ είναι αυτός. Ερυθρόλευκο να πούμε, ξέρω εγώ. Καλημέρα, ποιος φίλος ή φίλια Κροάτρια μας περίμενε στη γραμμούλα να μας κάνει ποδαρικό? Καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα και στο Γιώργο με την Έλληνα που έχει. Γιάννης, ο Γιώργος. Αμάν με τον Γιώργο. Εντάξει, είναι τη σημαίνει. Είναι τη εβδομάδα το Γιώργο, παίζει πάρα πολύ. Θα σε συγχωρέσω, Κατερίνα. Θα σε συγχωρέσω. Τέσσερις φορές. Τρεις, όσες θέλεις. Και τέσσερις θα κάνω λάθος, δεν παρέσει, παρακαλώ. Έτσι, τι λέει, πώς είσαι? Κοίταξε. Κοιτάω, ναι. Άκουσα ότι γίνονται πολλές αυξήσεις. Γίνονται πολλά, σε συνταξιούχνου, ψαρκάς, διάφορες 15,7 δις, όχι δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, δισεκατομμύρια, δεν θυμάμαι τα πράγματα. Τρεις. Είπα για διάφορα πράγματα, γίνονται πολλά. Πολλά. Πρόκειται, άκουσα ότι 150.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν. Ναι. Με τη νέα χρονιά. Με τη νέα χρονιά. Ρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι μέσα στους τυχερούς, θα μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους? Ναι, θα είναι. Γιατί ακούω τώρα τις τελευταίες μέρες, εδώ και 2-3 μέρες, ότι πολλά λεφτά πέφτουν στο πιάτο. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και λέω, είναι όντως αλήθεια αυτό, μπάμπι, είναι. Αλήθεια, αλήθεια. Πού να δεις εγώ τι. Γιατί νομίζετε τα παιδιά τώρα εδώ στο στούντιο, γιατί μάθαν ότι πέφτουν πολλά λεφτά. Σου λέει κάτσε να πάμε μια από τον Μπαμ μια βόλτα παρασκευιάτικα. Θα πάρουν τώρα, θα τους μοιράσω εδώ να κάνω Σαββατοκυριακάκι. Σήμερα είναι λίγο έτσι. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα είναι, καλέ. Γιατί κι άμα δεν ήταν, τι θα συνέβαινε? Δεν ξέρω, λέω, επειδή λες ακούνε, επειδή δίνονται λεφτά. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις εκπομπές.
Ναι. Μετά απ' έξω μας στέλνουν μπάβοι, μας στέλνουν την Ελλάδα. Έρχονται από όλο τον κόσμο επισκέπτονται. Η Ελλάδα τρεις φορές πήρε το χρέος αυτό το λαθεματισμένο. Ναι. Που λένε το χρέος, το χρέος. Ποιο χρέος? Το χρέος ακόμα υπάρχει. Δεν υπάρχει χρέος. Τρεις φορές πληρώθηκε, είναι δυνατόν. Αν είναι, αν είναι, και εμείς αυτό λέμε. Αν είναι, και, αν λέει είναι. Κόσμος, ναι. Και λέει ο κόσμος, οι Ναζί λέει τα κάνουν αυτά από το εξωτερικό. Ναι. Τα λένε αυτά. Ακούμε τρελά πράγματα, διάφορα. Άλλοι λένε Ναζί, άλλοι λένε Μασόνι, άλλοι λένε... Δεν Μασόνι τίποτα. Όχι, όχι δεν Μασόνι, ή Μασόνι. Α... Άλλοι λένε Μασόνι από το εξωτερικό, άλλοι λένε Άγγλοι, άλλοι λένε Ναζί, άλλοι λένε... Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει. Ποιος Ναζί, Ναζί κανείς είναι Αμιζή, βέβαια. Γνωρίζει γιατί συμβαίνει αυτό σε εμάς. Γιατί... Ξέρεις ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί... Τι τουρισμό έχει η Ελλάδα κάθε χρόνο τα καλοκαίρια και το χειμώνα. Έτσι, και Χριστούγεννα. Έχει η Ελλάδα τον καλύτερο τουρισμό στην Ευρώπη. Το καλύτερο. Έχει, έχει, τα, έχει όλα, όλη η νομή της Ελλάδας. Ναι. Και τουριστικές περιοχές. Όλοι. Πάνε και το κλικίσμο, ρε, τουριστικό. Όλα τα μέλη. Σε παρακαλώ τώρα. Μόνο η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Δεν ξέρω τι μπάμπι. Ορίστε. Τα λεφτά που μας δίνουν να μας τα χαρίζουν, νομίζεις. Όχι, τι. Θα δούμε... τα επιστρέψουμε διπλάσια. Βρε... Ναι, ρε, και... τα λεφτά της χώρας. Να σε πω κάτι, διότι τα λεφτά λίγα-λίγα δεν φαίνονται. Αν τα δώσεις όλα μαζί θα φανούνε. Ε, σωστός, καλός. Θα φανούνε. Θα φανούνε, ναι, ρε παιδί μου, άμα τα δώσεις τα λεφτά όλα μαζί θα φανούνε. Τώρα, μα... δηλαδή... Γιατί δεν συμπάδε, κάτω με συγχωρείς, επειδή οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι και δεν είναι καθολικοί. Πρέπει να μην τους επιτρέπουν να ζήσουν άνετα στην χώρα του. Όχι. Έγινε, Κατερίνα μου. Όχι, δεν σοβαρά μιλάμε, παιδί μου. Σε κάτσε... κανένα κράτος δεν έχει ανοιχθεί έτσι. Κανένας Κορέας. Είτε Ευρωπαϊκός, είτε Αμερικάνικος, είτε οτιδήποτε. Όχι. Σε κανένα κράτος δεν συμβαίνει. Σε κανένα. Σε κα... Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, οικονομική ανάλυση. Είναι αυτές τις στιγμές που λέω θα την κλείσω την εκπομπή, ρε παιδί μου. 6 και 18, τι άλλο παραπάνω να πούμε. Θέσαμε επιτάπητος όλα τα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν του πλανήτη μας, θα έλεγα εγώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ποιος μπορεί να είναι, θα αρχίσω να φοβάμαι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε μπέλεδες και πεθύμερες. Έλα βρε τώρα, άντε βρε. Άντε βρε τώρα, άντε βρε. Σε κλείνω. Τον κλείνω λοιπόν γιατί είναι αφθάδης, είναι αφθάδης. Παίρνει και επειδή έχουμε και εμείς δυο μερούλες μωρέ, έτσι λίγο να μην ξυπνήσουμε από τις 5 ώρα το πρωί. Ναι, χαλαρώσου. Οτιδήποτε και να κάνεις, να μην ξυπνήσεις από αυτό τις 5 να περιμένεις 15. Μεγαλύτερη κούραση να περιμένεις 15 λεπτά στη στάση. Αυτό με το τέτοιο. Εδώ μας κράζει και ο φίλος μας ο Κυριάκος, λέει. Τι λιγότερο κρυουλάκι μου, ριχαμούρα, Μπατμανίδη να είμαι. Δεν οδηγάς μηχανάκι, γι' αυτό μιλάς. Εντάξει, επεμβαίνω. Και είμαι επιβάτης σε λεωφορείο που τα λεωφορεία τους άλλους έχουν περισσότερο κρύο από ό,τι έχει έξω. Δεν ξέρω με τι μετακινήσετε, παιδιά μου, εσείς. Ναι, όντως έτσι. Ναι, ένα δίκαιο σε αυτό. Ταπεινά παιδιά είμαστε με λεωφορείο. Λεωφοριάκι, λεωφοριάκι. Δηλαδή περιμένεις έξω, μπαίνεις μέσα και πιο πολύ κρύο. Αλλά έχω παρατηρήσει. Ναι. Τα λεωφορεία από τα δυτικά έχουν πιο πολύ κρύο αυτά των ανατολικών. Εμείς στα ανατολικά είμαστε πιο θερμοί. Τα ξέρεις, Έλληνα. Εμείς είμαστε πιο θερμοί, γι' αυτό έχει κρύο μέσα. Στα ανατολικά. Γιατί εμείς εκεί στα δυτικά να πούμε βάζουν όλο το αγιάζι μέσα, το κατεβάζουν. Αυτό το έχουμε πει, είναι σχέδιο, είναι κόλπο. Το σώστε μην μπει μέσα και αν έχει ζεστούλα και παρασυρθεί και κοιμηθεί και ξυπνεί το τέρμα και δεν πα στη δουλειά σου, πώ θα γίνει το πράγμα. Ενώ το κρύο σε κρατάει σε μια εγρήγορση. Όλα είναι προμελετημένα. Υπάρχει σχέδιο. Τα λέμε ήρθε η ανάπτυξη. Ήρθε σε όλα τα επίπεδα. Χθες ακούσαμε κιόλα και στα δελτία ειδήσεων εδώ τα τοπικά ότι συνεδρίασαν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη και είπαν ναι, θα έχουμε δρομολόγια. Κανονικά. Έπρεπε να βγούμε όλοι να συντάξουμε μια συγχαρητήρια επιστολή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Παρασκευή 2 του Δεκέμβρη, κυρίες και κύριοι. Το είπα σωστό. Ανατολή Λίου 7 και 22, Δύση 5 και 7. Από τις μικρότερες μέρες όσο πηγαίνουμε προς την 21η του Δεκέμβρη που θα έχουμε τη μικρότερη νύχτα. Μάρτυρος Μερόπης εν Χιώ, Αγίου Σολομώντος, Αρχιεπισκόπου Εφέσου. Και εορτάζουν η Μερόπη, η Μυρόπη, ο Σολομών, ο Σολομώντας, ο Σόλων, ο Σόλωνας και η Σολομοντία. Ένα κλασικό κλισέ, μια ζωή που το λέγει ο Βασίλης Κουντής, Σολομόντια λύση, πάλι ποτέ όταν για τα τζάμπολ, δεν τα προλάβατε εσείς, της νεότερης γενιάς, το τζάμπολ έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχεις δει πως είναι.
Αν δύο παίχτες πιάσουν την μπάλα μαζί, δεν κάνουν τζάμπολ. Αυτό. Ναι. Πάει κατοχή. Ανάλογα σε ποιον έχει κερδίσει το αρχικό τζάμπολ. Ωραία. Άχρηστη πληροφορία. Κατάλαβε, Ελένα μου. Να πούμε πάντως χρόνια πολλά. Να πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιον από αυτούς που. Εγώ κράτησα το Σολομόντα. Το Σολομόντα. Κάνα Σόλον, πώς το θες. Κάνα Σολομό να φάμε. Σολομό θες. Περίμενε, βρε παιδί μου, Σολομό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτό σειρά κράτη. Αυτό σειρά κράτη, βεβαίως. Όχι σαν τον προηγούμενο να πούμε εκεί. Εσύ ρε βλάχο, είχε στο χωριό σου Σολομό. Όχι, δεν θα τα ακούσει. Ναι, από το πρωί τρώω Σολομό. Που έπινε νερό από τη γούρνα. Και που ξέρεις... Καλά που είδε διαφήμιση τηλεόραση ότι έχουν ποτήρια ακόμα από τη γούρνα θα έπινε. Και που ξέρει ποιο είναι το χωριό του, α πούμε. Μπορεί το χωριό. Βλάχο είναι, φαίνεται, πάμε κάνει. Μπορεί... Πού να με δει και στο Facebook. Που θα ανεβάσουμε φωτογραφία. Αυτό που θα ανεβάζει και φορά και κουστούμε τσαρούχια. Μπορεί το χωριό του να είναι, α πούμε, τι να σου πω, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το Μονακό. Είναι εκεί η Έλενα. Να τσα. Καλημέρα. Είμαι καλά, εσύ. Παναγία και Χριστέ. Κάτσε να μαζέψω κανένα σάι. Ναι, αυτό είναι. Θα με ακούσουν και άλλοι και θα λένε ο φευγάτος αυτός. Ναι. Γιατί θα παγώσει με το σοκρί και θα κλειστράνε και τα μάξια. Έλενα, πώς είσαι ψυχολογικά, κοπέλα μου, σήμερα? Είμαι δυνατή. Δυνατή. Πολύ καλά. Γιατί είναι με το χωριάτι δίπλα. Εσένα, πρωί-πρωί. Έχει το χωριάτι, λέει. Έχει το χωριάτι δίπλα. Έχω εδώ δύο πολύ ωραία αγόρια που μου κάνουν παρέα. Είναι αυτά ωραία αγόρια. Να τα. Και μένα εννοείς, Έλενα. Δύο είπα. Να σου πω, ναι. Αυτή και η δύο είναι η χαρά της απόκριας. Και της απόκρουσης, θα σου λέγα εγώ. Κατάλαβες. Έτσι. Γιατί? Γιατί βλέπω να πάω να πας στον άλλο τον ταξιδί, να πας στο μεχαιρετικό φακό, γιατί δεν βλέπεις καλά που φέρετε κι εσύ. Ναι. Δεν έχεις, δεν μας έχεις δει από κοντά. Με συγχωρείτε που με είδατε και οι δύο. Έτσι. Δεν σε χάλασε που αύριο θα δουλεύεις και εμείς θα είμαστε, θα ροχαλίζουμε μέσα από την άλλη. Βγάλε το σκάσμο Πατπατήδη τώρα, θες να τα ακούσεις. Και τη Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ για να με βρίζεις. Γιατί, πού θα είσαι τη Δευτέρα? Πάω Ξάνθη, παίζουμε Ξάνθη την Κυριακή. Έχουμε πρωτάθλημα. Έχω εκεί κάτι αλάνια σούπερ για να έρθουν να σε κάνουν. Σκάζουν κάτι δικάβαλα. Σου σου μπαρμάνεις εδώ. Ξέρεις, εκεί έχουν κρυμμένες και κάτι καραμπίνες. Έχουν κάτι καριώκες, κάτι μουγκάδες, κάτι τέτοια. Αυτό όμως το πετάξω στο κεφάλι, σε ανοίγει τρύπα. Άνετα. Σε πετάξω κανένα ρο. Φίλε, όποιος τρώει καριώκα είναι... Υπάρχει κόσμος που του αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί. Γιατί άμα σε πω από την αρχή. Ξέρουμε, εντάξει, ξέρουμε. Η καριόκα είναι σαν το λουκάνικο, ρε παιδί μου, το λουκάνικο των γλυκών, ας πούμε. Έτσι, Έλενα, ακόμα μας καλεί να πιούμε ποτό εκεί που δούλευες. Δεν δούλευε, δούλευες πού. Καλό, ναι. Καλό να κόσμο. Αυτά καλό να μην γίνονται. Σας καλό, όλους τους ακροατές. Όλους τους ακροατές. Έγινε, σε φιλούμε, Πασχάλη μου. Προς μισό λεπτό. Άμα να στη γραμμή να κλείσει, μήπως είναι ο Σαράγεβο. Όχι, καλή δεν είναι. Αυτός καιρό έχει να πάρει. Ποιος ρε, ποιος. Α, ο Σάκης. Σαράγεβο. Ο Σάκης Ρουβάς του Εντέχνου. Λοιπόν, γιατί σήμερα πρέπει να δω και το The Voice. Βέβαια. Να δω πάλι τη τραγούδια από όλους όσους άκουσα από ό,τι ξεχώρισα. Βλέπεις. Για δώσε εδώ. Δεν έχω δει κανένα. Βλέπω στο ίντερνετ, ρε φίλε, για να το παίξω στοίχημα. Έχει πλάκα κανείς. Έχει στοίχημα The Voice. Έχει δύο μέρες. Πού ρε, πού να παίξουμε. Είναι ο Σάκης Κουβάς, ναι. Είναι η Παπαρίζου. Και δύο άλλοι μυστήριοι, δεν τους ξέρω. Ο Μαραβέγιας είναι. Να τα. Και ο τέταρτος. Και ο Μουζουράκης. Μουζουράκης, να τα, δεν τους ξέρεις. Αυτή τι είναι ο Μουζουράκης, ο Μαραβέγιας, είναι αυτή. Αργιανάκη είναι... από Θεσσαλονίκη είναι. Καλλιτέχνες, πιο έντεχνε λίγο. Τι έντεχνα, τραγουδάνε δηλαδή αυτοί. Όλοι και οι τέσσερις τραγουδάνε. Αργιανάκη άρρωστα. Αυτοί οι δύο το μόνο που μπορώ να τραγουδήσω σε μπέκο Ευδοκίας. Καλό και αυτό, καλό. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλό δρόμο. Σε μίλησα τόσο γλυκά, Έλληνα, και ήσουν αποκρουστική. Άντε να χαθείς κι εσύ. Άντε πάει. Δεν βγάζεις. Καλά τον έκανες και του το κλείσεις και στα μούτρα. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις του πρωινού. Εδώ στο Λίμπερο, κυρίες και κύριοι, σε ποιον να πείτε τον πόνο σας? Σε εμάς, 231-0287-38, τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Να δώσουμε και τα κάτι της μας. Να δώσουμε κανένα στηριάκι για Μιχάλη Ρακιτζή αύριο στο Principal. Να δώσουμε White Lies Κυριακή πάλι στο Principal. Να δώσουμε Θηβαίο στο Μήλο.
και να δώσουμε και κανένα μποντάζ, family. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όλοι εκεί θα πάτε. Μην σας πω να μην σας δώσουμε, να πάτε να δώσετε λεφτά τα παιδιά εδώ. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ο Χαριζάνης με τα μπαλέτα του στο 8ball το βράδυ νωρίς. Σε ένα μουσικό χορευτικό υπερθέαμα, το Bondance Family. Εκπομπή του 1055 Rock, την οποία και εμείς προμοτάρουμε, γιατί καμιά φορά πάμε και κάνουμε καμιά επίσκεψη εκεί, σαν μαϊντανοί που είμαστε. Όλα αυτά FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Σε ποια από όλα αυτά θα πηγαίνατε αν είχατε τη δυνατότητα να κερδίσετε, γιατί θα πλακώσουν. Ρακιτζή. Ρακιτζή, σε είδα ότι. Ρακιτζή είναι η νέα γενιά που το ξέρει, το Μιχάλης Ρακιτζής. Είναι τον να πω εγώ πώς τον γνώρισα. Να πεις εσύ πώς τον γνώρισες. Εγώ τον θυμάμαι τη Eurovision. Α, λαμπρές. Άλλο πώς τον γνώρισα. ACAGAPO. Βέβαια, βέβαια. Λαμπρές στιγμές. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε, το 2000. Πότε πήγαμε, 2003. Το 2003, το νομίζω και Έλενα, ναι. Πριν την Έλενα Παπαπαρίζου, βέβαια. Το 2 κάπου εκεί. Ήσασταν δημοτικό, πρέπει να είσαι. Εγώ το γνώρισα σε ένα πριβέ πάρτι του Μιχάλη του Ρακιτζή. Πριβέ κιόλα, τι εννοεί πριβέ. Είχαμε μαζευτεί λίγοι και καλοί. Α, χωριά τη, λίγοι και καλοί. Ποιοι ήταν λίγοι και καλοί. Τι πριβέ πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Ποιο άλλο μάλλον μπορεί να κάνει πριβέ πάρτι με τον Μιχάλη. Εγώ, Ρακιτζή και μπάντα του. Α, μάλιστα. Οπότε δεν θες να πάρει. Άρα έχει τα κόνε, δεν θες να πάρει πρόσκληση. Και τότε το πει Μιχάλη, δεν με θυμάσαι τώρα. Με περιμένει. Σε περιμένει, Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να αισθανθούμε ιδιαίτερα χαρούμενοι που και οι νέες γενιές μαθαίνουν τα πατήματα του παρελθόντος. Αυτά που στοιχιώσαν εμάς τα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε φάει Ρακιτζή στη μάπα, μπήγαλε και όλα αυτά και τέτοια. Και μαντόδες και. Αλλά χαιρόμαστε που έχουν επανέλθει και πάλι στην ημερησία διάταξη και οι νέες γενιές μπορούν να ακολουθήσουν τα μουσικά μας βήματα. Δηλαδή δεν θέλετε να πάτε στο Χαριζάνι το φίλο μας το βράδυ που δεν ξέρετε καν γιατί μιλάω, βέβαια, αλλά. Ενημέρωσε μας όμως. Να δείτε, είναι κωμωδία. Έχει μέσα stand-up, έχει improv, έχει. Να σου πω, θα το προτιμούσα. Είδες, αλλά θα είναι και ο Ατζαράκης από Αθήνα που κάνει το συνέλθετε και τέτοια. Ναι, πότε είναι να πάω. Σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα στο 8ball, εκεί θα πάτε. Γιάννη, πάμε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο για όλα αυτά, αποστολή στο 54526 και για Θηβαίο. Και για Ρακιτζή και για White Lies την Κυριακή στο Principal. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε έτσι μια μικρή ανάπαυλα, να βάλουμε επιτάπητο στις θεματάρες μας. Να απλώσουμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι, τον πάπυρο των γνώσεων που και σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, θα ξεδιπλώσουμε μπροστά σας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον για μας, τους τεμπέληδες του πενθυμέρου, που λέει και ο φίλος μας ο Φευγάτος, αλλά τεμπέληδες φαινομενικά, διότι μπορεί να μην έχουμε ραδιόφωνα, αλλά έχουμε άλλες υποχρεώσεις και αγωνιστικές. Κυρίαρχα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο και το λέει και ο φίλος μας ο Κυριάκος, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες. Δεν έχει 0 βαθμούς, δεν έχει αέριδες, δεν έχει υγρασίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, ναι, αν είσαι πάνω στο μηχανάκι, ό,τι και να κάνεις, θα κρυώσεις. 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή δείχνει το θερμόμετρο. Μέχρι και τους 11 θα φτάσει το μεσημεράκι στην πόλη μας. Με συννεφάκια το πρωί, λιγότερα το μεσημεράκι. Και κάπως έτσι θα πάει και το Σαββατοκυριακό. Θα κοιμανθεί σε αυτές περίπου τις θερμοκρασίες. Άξι, θέλει τα μπουφανάκια του, θέλει τις ζεστούλες του. Δεν έχεις βγάλει το μπουφάν σου. Εγώ γενικά είμαι κρυουλιά. Για να μην προκαλέσει. Γιατί τι φοράει μέσα, Άγιος Βασίλειδες, έχει και από μέσα γυρλάντες και μπάλες. Καλέ, θα πάθεις τέτοιο να πούμε. Πώς λέγεται. Είμαι καλά, αλήθεια. Θα κοιμηθείς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άμα ζεσταίνεσαι. Δεν είσαι τέλεια. Δεν είσαι τέλεια. Γάλτα. Η Έλενα είναι τέλεια. Σε λίγο. Παιδιά μου, ήρθατε κατευθείαν εσείς. Πάλι δουλεύατε, πάλι κάνατε, πάλι. Εγώ δούλευα. Η Έλενα γενικά κάθεται. Καλά κάνει. Γιατί εντάξει είναι, αλλά σε συμπαραστέκεται. Ήρθε στο μαγαζί το οποίο εργαζόταν. Εγώ φταίω που πηγαίνω από εκεί και το παίρνω. Πέστα. Εσύ φταίει που πηγαίνει από εκεί. Ευχαριστώ. Έτσι, βέβαια, τι νομίζεις. Δημοσίως, όχι δημοσίως, το να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έλενα που με έχει συμπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Κερνάς τίποτα ρε εσύ, τουλάχιστον. Αυτό το απαντήσει. Παράπονο δεν έχω. Ωραία, πού δουλεύεις τώρα, άμα έρθω εγώ θα μας κεράσεις.
Εσύ, θα πάμε μαζί μια μέρα. Εσύ πόρτα, μπάμπι, πόρτα. Γιατί είμαστε... Όχι, όχι, θα πάμε μαζί, θα σε πάρω εγώ μαζί. Θα κεράσεις εσύ. Εγώ άξω, θα κεράσω. Γιάννη, δεν τον έχουμε ανάγκη το Γιάννη. Όχι, δεν τον έχουμε, απλά, απλά. Κάτι είμαστε γνωστοί κουτραδόροι, αλλά και εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα κάνουμε ανταποδοτικά, διότι... Δεν είναι σε αυτή τη ζωή, το κάρμα παίζει τεράστιο ρόλο. Δεν χρειάζεται να κερνάς αυτόν που σε έχει κεράσει, δηλαδή να ξεπληρώνεις γραμμάτιο. Μπορείς να κεράσεις κάποιον άλλον. Και αυτό θα πηγαίνει. Λυσίδα. Αλυσίδα. Αλυσίδα. Καταλάβες, έτσι. Και μένουμε στο τέλος όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι και έτσι θα αλλάξουμε και την. Έτσι είναι. Σωστά τα λέω. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Γι' αυτό και εμείς κερνάμε τον κόσμο, δίνουμε καμιά προσκλησούλα όποτε μπορούμε. Αν στείλετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σα στο 54526. Μπορεί και κάτι να αποκτήσετε. Μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλησούλες για Μιχάλη Ρακιτζή στο Principal, για White Lies στο Principal την Κυριακή, για Χρήστο Θηβαίο. Χρήστος δεν λέγεται Θηβαίος. Το Σάββατο στο Μήλο και για Bondage Comedy Show σήμερα το βράδυ στο 8Ball FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Παρασκευούλα και πρωταθληματάκια και κυπελάκια χθες. Επί του πιεστηρίου σχεδόν αυτό που τρέχει σαν επικαιρότητα ήταν η έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μακεδονία Παλάς. Ήρθε εσπευσμένα ο Ιβάν Σαββίδης από τα εξωτερικά για να επιθεωρήσει λίγο την κατάσταση, τα όσα συμβαίνουν στον Δικέφαλο. Βρεθήκανε τα ξημερώματα, κρατήσαν όλους τους ρεπόρτερ ξυπνιούς, δεν τους χάλασε. Και αυτό που προέκυψε από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με όλους τους υπεύθυνους του αγωνιστικού τμήματος και γενικότερας ΠΑΕ και Μάκης Γκαγκάτσης και Μαρία Γκοντζάρεβα και Μίχελ και Ίβιτς, είναι αυτό που βγαίνει τουλάχιστον, ότι στηρίζει τον προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στηρίζει μέχρι τέλους. Και αυτό και για και... Τούντορ το ακούγαμε. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, όταν αρχίζει και ακούς ότι μια ΠΑΕ στηρίζει τον προπονητή, νομίζω ότι αρχίζει και μετράς. Αντίστροφη. Βέβαια, από τη στιγμή να έρθει ολόκληρο ο Σαββίδης από τα εξωτερικά εκτάκτος, να πάρει το αεροπλάνο, θα μπορούσε να το πούνε αυτό, τη στηρίζουμε. Μέσω Skype, που συνηθίζεται λίγο, τα λέμε. Μέσω chat, ρε παιδί μου, να βάλει και ένα LOL, να βάλει και ένα emoticon. Πώς να είναι, φταίει το Facebook που δεν έχει emoticon στήριξη. Έχει μόνο γελάκια. Κάπως έτσι και η κατάσταση στο σωματείο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι για γελάκια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ω, στην Πάπη. Έλα, ρε Κατερίνα. Εγώ είμαι πάλι. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Ναι. Και δεν πήρε κανείς. Θα σου μιλήσει, θα σου έλεγα να μιλήσω. Πάρτε τηλέφωνο, σα παρακαλώ. Και ο Ιβάν Σαββίδης από μένα βρήκε μάνα, ρε Σιμπάμπε. Τι εννοείς, από σένα δανείζεται, εσύ είσαι πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη. Δανείστηκε. Έκανε αρπαχτή, έτσι λένε πολλοί εδώ, δεν ξέρω. Έτσι λένε πολλοί, μιλες, τι αρπαχτή καλέ, δισεκατομμύρια έχει ο άνθρωπος. Κοίταξε, δει, από δύσκολο κίνημα έγιναν πολλές επενδύσεις και πολλές εταιρείες δημιουργήθηκαν και έγινε στην Ευρώπη, έμεινε σε όλοι. Έφαγε ο λαός ψωμάκι. Και λένε τώρα, ναι, ναι. Άκου να δεις τώρα πλάκι. Άκου να δεις πλάκα τώρα. Εγώ κάποιο γάμο θέλω να κάνω αυτό μήνα και να ρωτιούνται... Κάποιον γάμο θέλεις να κάνεις. Όλα τα κορίτσι λένε. Ναι. Οι άνθρωποι είναι εκτός αγωνικότητας. Όλοι αυτοί οι τύποι. Όλοι. Γιατί να μην έχουν κάτι διαφορετικό για μένα. Εγώ είμαι χαρτί και μία δόθα λεφτά. Εγώ δεν έχω κάνει πολύ για μένα αυτή λεφτά. Ναι. Θα κάνει μια ανοίξη έτσι που και που. Ναι. Και θα παλάτε, γιατί θα έχουν και πολλά λεφτά από κάποιον θα άλλο. Θα μου δώσει και εμένα κανένα ψηλό. Θα μου δώσει και εμένα κανένα ψηλό τώρα που. Εντάξει, ρε παιδί, μερικά ψηλό εκατομμυρία. Δεν τα έχω, τα έχει τράπεζα. Να χα όσα έχει τράπεζα τραγουδάκια να σου τα πεζά, που λέει και το τραγούδι. Ναι, κοίταξε, ναι. Άμα θες να ξέρεις καλλιτεχνικά. Ναι. Σήμερα μπορώ να κανονίσω αυτό. Ναι, κανόνισε κάτι γιατί τώρα αλλά έχω κάνει. Αλλά πρέπει να έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος, μετά δεν μπορώ. Να, έτσι, εντάξει, okay, κάτι θα μέρει. Κάτι και αυτό λέμε, κάνε κάτι για θα το κάνω, δίσκο. Θα κάνω. Θα κάνω κάτι. Και από μένα η κίνηση. Έγινε, σε χαιρετούμε, φιλιά, τσάω, τσάω, γεια. Μάθαμε λοιπόν και ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεται η Κατερίνα μας, ξεκάθαρα. Οπότε μπορείτε σε αυτήν να απευθυνθείτε για τις αποφάσεις που δεν παίρνουν το σωματείο του ΠΑΟΚ. Αυτή θα αποφασίζει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να έχουμε βεβαίως. Γεια σας παιδιά εκεί στο Γιάννη. Καλημέρα. Ο Γιάννης και η Έλενα. Τα αγοράκια όλα τα ξεχνάνε, να το ξέρετε αυτό. Είναι η μοίρα μας. Τι να κάνουμε, θα το δεχθούμε. Γιάννη δεν το λένε. Το είπες. Το είπε. Μόνος μου εγώ. Πώς είμαστε. Καλά παιδιά, εσείς. Χαιρόμαστε και εμείς. Μια χαρά, άψογα. Πανέμορφα. Άψογα. Ναι.
σας ακούω εκεί στο Λιβουλί, αποστολίζουν από τώρα, ρε παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμπορικό είναι όλο για να τα ακονομάνε τα μαγαζιά, να ξέρεις. Να τα σου, να τα σου. Παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Βεβαίως. Από τα Λιβουλία θα οικονομήσουν. Εντάξει, κοίταξε, τώρα στολισμός αλλάζει λίγο το κλίμα. Να, θα μας πει η Ελένα που χαίρεται με αυτά. Για δώσε μας, για δώσε μας. Λες, λαμποκοπάει, για πες. Όχι, αλλάζει λίγο η ατμόσφαιρα. Mm. Θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να δούμε φωτάκια, λαμπιόνια. Για να βγείτε, για να βγείτε. Για την εμπορικότητα που λέτε, ναι, λίγο να πουλήσει. Να πουλήσει. Τότε γιατί δεν βάζουμε και το καλοκαίρι γυρλάντες. Άκου να σου πω κάτι. Άμα η τσέπη είναι άδεια, όσα μπαλάκια και να έχει, όσα ώρα και να είναι η βιτρίνα, νιέντε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τίποτα δεν γίνεται. Αλλά κάπως, είναι αυθυποβολή αυτό το πράγμα, αυθυποβολή. Σου λέει μήπως με το φως... Άκουσα μέχρι που φτάσανε να πούνε τον δήμαρχο να βάλει λαμπάκια, λέει, πιο γρήγορα στην πόλη, κάτι τέτοιο. Έχουν ξεκινήσει. Ναι. Κάθε χρόνο παίζει αυτή η κουβέντα, ναι. Είχε κατηγορηθεί πέρυσι ο Μπουτάρης γιατί δεν είχε στολιστεί η Θεσσαλονίκη και... έτσι προέβαλε ένα κλίμα λίγο μίζερο, λίγο στενάχωρο. Σου λέει με τα λαμπάκια ότι μπορεί κάποιος να νομίζει ότι έχουμε και ανάπτυξη εδώ. Έχουμε και λεφτά. Μπορεί να έρθει κανένας ξένος. Τα λαμπάκια θα φέρουν την ανάπτυξη. Βέβαια, σου λέει ΔΕΗ πληρώνουν αυτοί τέτοια, τους δώσω κάτι παραπάνω. Κάτι τι. Άσερε εσύ τώρα να σου πω κάτι, τώρα να σου μιλήσω σοβαρά. Βεβαίως. Σήμερα γυρνούσα από την Σταυρούπολη. Και ήταν γύρω στις 10.30 με 11 παρά. Ναι. Και ρε παιδιά, τα φώτα της τέτοιας που είναι για το βράδυ, ναι, οι λάμπες του, ήταν ακόμα αναμένες. Μπήθες, εορταστικό κλίμα. Εορταστικό κλίμα, ναι, ναι. Δεν κοιτάζουν αυτό το ρεύμα που καίνε εκεί να το δώσουν σε τίποτα οικογένειες, ας πούμε, που έχουν ανάγκη. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και τις έχουν τις λάμπες και τις καίνε. Τι να κάνουμε κι εμείς, αν χαίρονται τα μικρά παιδιά, σαν την Έλενα μας εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Μπορείς... τι να κάνουν τα παιδιά, γιατί μικροί και μεγάλοι, φωτίζουν το βράδυ. Και μπορεί να βλέπει τις λάμπες και να χαίρεται και το πρωί που είναι αναμένες, σου λέει η Χριστούγεννα είναι και αυτό, που Χριστούγεννα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε, μήπως εσύ τώρα σε έχουν βάλει να στολίσεις και δεν θέλεις. Βαριέσαι, γι' αυτό το λες. Έχω το γιο μου και με λέει πότε μπαμπά, πότε μπαμπά, πότε μπαμπά, πότε μπαμπά. Είδες που σε κατάλαβα και σου άσε μας ρε τώρα να στολίζουμε και τέτοια. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνεις. Το λέω, μετά το σχολείο που θα έρθει, το λέω θα στολίσω, θα στολίσω. Έτσι, έτσι έγινε. Κανονικά από την επόμενη εβδομάδα μετά το Γιούρι Κολλάου καταρχήν... Α, από εκεί ξεκινάει επίσημα, δηλαδή κόβουν την κορδέλα. Το λέει νομοθεσία, το λέει. Το λέει νομοθεσία. Κόβουμε κορδέλα λοιπόν το Γιούρι Κολλάου. Ναι, ναι. Το έθιμο, έτσι. Πες το αυτό μετά. Εντάξει. Το Αγίου Νικολάου είπανε στο λόγο επειδή, παιδί μου. Εντάξει, θα τους το πω και να ξέρω. Για 22 Δεκέμβρη σε κόβω να στολίζεις. Σε φιλούμε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Είδες, εντάξει, είναι και αυτό τώρα. Οι μπαμπάδες τώρα θα στολίσουν το δέντρο, μωρέ. Γι' αυτό κατάλαβα εγώ τώρα από που προέκυπτε αυτή η σπάριλα. Όλοι μαζί, οικογένεια. Όλοι μαζί, μωρέ. Τώρα. Μπαμπάδες δεν τα στολίζουν τα. Δεν οι μανάδες τα στολίζουν. Όχι, όχι. Όχι, όλοι μαζί. Ο καθένας κάτι θα κάνει. Κάτι θα κάνει. Θα το φτιάξουμε το δέντρο. Να, εδώ μας το στόλισε η Μαριλίζα έξω με το δέντρο. Ξαφανίστηκαμε τόσο μαντράχαλοι στο Λίμπερο. Μια κοπέλα έχουμε και αυτή μας το στόλισε το δεντράκι μας. Πάντως αναμένα δεν τα είδα. Κάνουμε οικονομία. Τι τώρα. Εμείς τώρα είμαστε οι απόκληροι του πρωινού. Όταν θα έρθουν μετά οι μεγάλες εκπομπές που φέρνουν τις ακροματικότητες. Εκεί τα ανάβουν και τα φωταγωγούν. Ναι, τώρα θα σου λέγα τον Μπάμπη και τον λόγο, επειδή αυτά τα φτωχά τα παιδιά σου με του νυχτοκάματου και του μεροκάματου, ας μην τους χαρίσουμε αυτή την ευτυχία. Είμαστε αυτό φωτί. Εμείς λάμπουμε από μόνοι μας. Έτσι, λάμπω σαν τον ήλιο, λάμπω σαν διαμάντι. Λάμπης Μπάμπη, δεν λέμε. Βεβαίως. 2-31-0-287-38 για να μοιραστούμε μαζί ενέργεια και φως. Και FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Για τις προσκλησούλες που δίνουμε για ρακιτζί, για θηβαίο, για white lies, για bondage family το βράδυ στο 8ball. Εμείς εκεί θα είμαστε πάντως. Εγώ θα είμαι στο 8ball, θα είναι και η Κατερίνα, θα είναι γενικότερα. Και εγώ σε αυτό θα έρθω, μου άρεσε. Να έρθεις. Όσοι περνάνε από την εκπομπή, επειδή πρέπει να στηρίξουμε το αδελφό σωματείο, αν μη τι άλλο. Όπως είναι ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και τέτοια, εμείς είμαστε, ας πούμε, λόγω επειδή bondage family. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. Εμείς θα δουλεύουμε πάλι, η Έλληνα μπορεί να έρθει. Α, θα δουλεύεις. Ναι. Να δούμε μετά για το εκείνο το ποτό. Για το αυτό. Το κούτρα. Εγώ θα σε πάω. Θα δώσεις δώρο επιτάκι, θα δώσεις καρδούλα. Εγώ φοβάμαι την κάβα του μαγαζιού. Έλα, εντάξει, δεν πίνουμε μωρέ τώρα κι εμείς.
Ίσα να, όταν ξυπνά τόσο πρωί, δεν παίζει η ώρα, ξέρεις. Το βράδυ πραγματικά είμαι σκοτωμένο, είμαι διαλυμένο. Άντερε. Ναι, ναι. Άντερε. Άντερα. Βγαίνουμε μια μέρα και υποφέρουμε 16. Άσε τώρα, θα πω. Έχουμε και μάτς την Κυριακή. Δεν είμαστε για, για άπλες. Αυτό θα πάμε στα θεάματα. Στα θεάματα. Σε άλλες αθλητικές ειδήσεις, έτσι για να τις ξεπετάξουμε αυτά και να πιάσουμε τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν την εκπομπή. Χθες είχαμε και παιχνίδια κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε στα Τρίκαλα 0-0. Με rotation, με πάρα πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Με εξίσου απογοητευτική εμφάνιση, όπως τουλάχιστον προέκυψε από τις αντιδράσεις των οπαδών του Δικεφάλου που βρέθηκαν στα Τρίκαλα, καμία 300 αραγιά, οι οποίοι και αποδοκίμασαν την ομάδα και δεν δέχτηκαν το χειροκρότημα στο τέλος των ποδοσφαιριστών που πήγανε να τους ευχαριστήσουν για τα χιλιόμετρα που διένυσαν. Μάλιστα, λέει ο Κρέσπο, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί μάλλον καθόλου τίποτα, πήγε να δώσει και τη φανέλα στον κόσμο. Ότι νόμιζε το χειροκροτούσαν αυτά. Νόμιζε ότι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, επιφημίες. Πήγε να τους δώσει τη φανέλα και του την επέστρεψαν. Πήγε ένας οπαδός μέσα και του λέει: δεν θέλουμε τη φανέλα, δεν θέλουμε αυτή την κίνηση, τέλος πάντων, ευχαριστειών. Θέλουμε να παίξετε μπάλα εν προκειμένου και να βρείτε, να βρείτε τον εαυτό σας. Έτσι. Με τα δώρα και με τις γαλιφιές δεν πρόκειται να πείσεις τον οπαδό. Πρέπει να δείξεις έργα και πρόσωπα και πράγματα. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ψιλοβολεύει και τους δύο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ευχαριστημένα είναι και τα Τρίκαλα, ευχαριστημένος είναι και ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστημένος δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν κινδυνεύει και ιδιαίτερα όσον αφορά την θέση του. Βέβαια, ΠΑΟΚ είσαι, βρε. Μια χαρά μπορείς να αποκλειστείς και από το κύπελο με κάθε πιθανό τρόπο. Χανιά, Ολυμπιακός Πειραιός. Άλλα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες 0-4. Καλή θέα του Τάκη Γκόνια. Μεγάλος Γκόνιας. Επικράτησε με 1-0 του Ατρόμη. Το οποίο ο Ατρόμητος προχθές και στον ΠΑΟΚ 4-3. Άρα την καλή θέα είναι καλύτερη του ΠΑΟΚ αυτό. Το λογικό άλμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Τρίκαλα ΠΑΟΚ 0-0. Λεβαδιακός Πανσεραϊκός 3-1. Χάναμε από το 20-30 με 3-0. Να φύγουν όλοι. Και Ξάνθη ΑΕΛ Καλονής 3-1. Στη βαθμολογία των ομίλων, στον πρώτο γκρουπ, στο οποίο ανήκει ο ΠΑΟΚ. Τα Τρίκαλα είναι πρώτα με 4 βαθμούς μαζί με το Δικέφαλο. Τρίτη η Λάρισα με 3. Ο Πανελφσινιακός έχει αποκλειστεί τώρα, αγωνίζεται ο Πανελφσινιακός ΠΑΟΚ. Και Τρίκαλα Λάρισα. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χάσει και να κερδίσει η Λάρισα τα Τρίκαλα, μάλλον κάπως έτσι να γίνει, για να αποκλειστεί ο Δικέφαλος. Στο δεύτερο γκρουπ, ο Ολυμπιακός έχει περάσει με 6 βαθμούς. Σπάρτη Πλατανιάς 3, Χανιά 0. Στον Τίτο, στον γκρουπ του Ηρακλή, 4 βαθμούς ο Γυραιός, 3 ο Όφη, Απόλλωνος Σμύρνης 3, Παναθηναϊκός 1. Στον τέταρτο, Πας Γιάννενα 6 βαθμούς εκεί πέρα στην επόμενη φάση, Ξάνθη 3, Αγροτικός 3, Καλονί 0. Στον πέμπτο γκρουπ, στον γκρουπ του Άρη, Άρης Θεσσαλονίκης 4, Αστέρας Τρίπολης 4, Εγινιακός 3 και Βέρεια 0, η οποία έχει αποκλειστεί και την αντιμετωπίζει ο Άρης στην τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 13 του Δεκέμβρη. Στο γκρουπ F, πέμπτο, άρα έκτο, ναι, με μπερδεύουν αυτά, μα δεν έχει του. ΑΕΚ 4 βαθμούς, Λαμία 4, Καρδίτσα 1, Κασιόπη 1. Στο γκρουπ G, Πανθρακικός 3, Ατρόμητος 3, Πανετολικός 3, Καλυθέα 3, Σφαγή γίνεται εδώ. Και στον τελευταίο, στον όμιλό μας, έχουμε αποκλειστεί εμείς οι Πανσεραϊκοί. Λεβαδιακός πρώτος με 4, Κισαμικός με 3, Πανιόνιος με 1. Η ανασκόπηση λοιπόν του κυπέλου για τους ενδιαφερόμενους. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και πρωταθληματάκι, έχουμε και ντερμπάκι. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στραματζόν έφυγε. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Στραματζόνι και την σύναψη με τον Μαρίνο Ζουνίδη, αυτός ο οποίος ακουγόταν τόσο καιρό. Ήταν stand-by, περίμενε από τα τηλέφωνα. Βέβαια, αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι, γιατί διαβάζαμε ότι ο Στραματζόνι παίζει να μείνει σαν σύμβουλο, σαν από αυτό, σαν τέτοιο, δεν έχει καταλάβει κανεί τι γίνεται και δεν μπορούσε να αντλήσει και γνώση από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός. Πάντως η σημασία έχει ότι αλλάζει πρόσωπο στην προσπάθεια να αλλάξει και ψυχολογία ο Παναθηναϊκός και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μια αλλαγή προπονητή. Βαίνουν σε καλό σώμα. Βέβαια, βέβαια. Λειτουργεί ενισχυτικά όσον αφορά το θέμα της ψυχολογίας. Άπειρες φορές έχω παρατηρήσει ομάδες αλλάζουν προπονητή. Πριν τα μάτς του. Πριν τα μάτς του. Δηλαδή, θυμάμαι δηλαδή. Επί τούτου το κάνουνε.
Υπάρχει σχέδιο. Θυμάμαι όμως μια εποχή Κούπερ που ήρθε στην Τούμπα πρώτο του μάτς. Ναι, ναι, ναι. Και είχε πάει ευνοϊκά για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μετά άλλαξε. Ο Κούπερ έκατσε στο μετά άλλαξε. Μετά το τέτοιο. Δεν άλλαξε από πριν. Από πριν. Από... Όχι, αφού είχε έρθει ο Κούπερ στον πάγκο. Είχε καθίσει. Δεν είχε καθίσει. Είχε καθίσει στον Άρη. Και πρώτο του μάτς ήταν με εμάς. Α, λες, είχε αλλάξει ο Άρης. Ναι, ο Άρης. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν. Αυτό θα πρέπει να σε ετοιμάει σαν ομάδα. Ότι... Ναι, αυτό περιμένω. Πριν εμένα με ετοιμάει το ότι προχτές γιορτάσαμε 5 χρόνια από το τότε να πάω και δεν έχω κάτι άλλο. Καλά, εντάξει, εορταστικές. Προχθές χθες είχαμε το. Και ο Άρης είχε την Ατλαντική. Τα λέμε όλα. Όχι, με αυτά θα μείνουμε στην πόλη. Με αυτά, μόνο με αυτά γράφουμε. Να, γι' αυτό ίσως να μπήκαν τα λαμπιόνια και τα τέτοια. Γιορτάζουμε τις τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες των ομάδων μας. Να φωταγωγήσουμε τις πόλεις. Γιατί δεν έχουμε να επιδείξουμε και πάρα πολλά πράγματα ως αθλητικό παλμαρέ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Δίνουμε πρόσκλησουλές. Για να έχετε μια ωραία έξοδο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Είτε θέλετε να πάτε στο Eatball να δείτε τον Bond Arts Family, είτε να πάτε στο Μήλο να δείτε Θηβαίο, είτε να πάτε Principal να δείτε Μιχάλη Ρακιτζή, ή να πάτε ξανά Principal την επόμενη μέρα και να δείτε White Lies. Λόγω επειδή ό,τι μπορεί σας κάνει. Δεν πολύ θα περιμένω από εμάς να δίνουμε κανονικά ταβέρνες. Αλλά δεν υπάρχει. Πάντως πολλά πραγματάκια έχουμε να δώσουμε. Δίνουμε μωρέ, ό,τι μπορούμε και εμείς από το ιστερήμα. Είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Δεν παίρνουν τον πετάξ, δεν θέλουν, τους δίνεις τζάμπα. Ξέρεις τι είναι, απλά είναι το κοινό μας. Πάει και πληρώνει. Έχω δει κόσμο που δεν στέλνει. Λέει κανένα γιατί δεν έστειλε. Εγώ τα δίνα τέτοια. Επειδή νομίζει ότι κανείς δεν θα κερδίσει. Πάντα έτσι γίνεται. Έτσι λες. Έτσι λες. Εμείς είμαστε πλέον οι κατάλληλοι για να κερδίσει ο κόσμο. Για να το στείλουμε. Α, προχθές ένας μου στείλε, δεν θα δώσεις για εκείνο. Λέω, δεν μου το θύμισες, δεν με πρόλαβε. Μπορείτε να μας ζητάτε, να μεσολαβούμε κυρίες και κύριοι, να μας ζητάτε να κάνουμε εμείς ζητιανιά για οποιοδήποτε θέαμα θέλετε ή ότι... Κάτι, ξέρω εγώ τι θέλετε, ένα σερβίτσιο ας πούμε, ξέρω εγώ κουζινικά, κάτι να κληρώσουμε, μπορούμε να πάμε να το ζητήσουμε. Πώς θα ετοιμάσουμε κλήρωση, να δούμε τώρα πώς θα πείσουμε κάποιον να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε χριστουγεννιάτικη κλήρωση σε αντιστοιχεία με την περσινή, να κληρώσουμε μια φανέλα τζαβέλα φέτος. Και άμα δεν μας τη χορηγήσει, πάει, θα πάμε να αγοράσουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε να βρούμε από τον ίδιο τον τζαβέλα μια φανέλα. Σφαγή θα γίνει. Ναι, θα την πετάνε πίσω τους, τη δίνουμε. Τέτοια ωραία. Εσύ, Έλενα, θες να κληρώσουμε κάτι, τι θα ήθελες, ας πούμε. Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά τα μουσικά δρόμενα. Κάτι, ας πούμε, πες, ας πούμε, ντρέπεσαι και θες να μεσολαβήσω εγώ, που δεν έχω. Δεν ζητάω ποτέ τίποτα. Τον Άγιο Βασίλη, μπορώ να μεσολαβήσω και στον Άγιο Βασίλη κάτι να σου φέρει. Ένα δωράκι, αν θέλω να μου φέρει, ναι. Τι δωράκι, ας πούμε, να πάω να σου φέρω εγώ να. Να σου πω τι θα ήθελα. Ναι, αυτό ένα ταξίδι δώρο, αυτό με νοιάζει περισσότερο. Είναι που δεν θέλει. Κάτσε για τα αεροπορικά και τη διαμονή, όλα αυτά. Αρκείται μένα πακέτο. Και θα το ήθελα για παραμονή πρωτοχρονιάς, για αλλαγή χρόνου, τέτοια πράγματα. Ζουζούνα. Μ' αρέσεις που δεν θέλεις κιόλας. Αυτό θα ήθελα να κληρώσουμε αν γίνεται την επόμενη εβδομάδα. Και να ήταν και κάτι εξωτερικό, όχι Ελλάδα. Ναι, σωστά. Τώρα τι εδώ στην πλέμπα, θα πάμε στην Ελλάδα. Πού να σε στείλουμε τώρα, ας πούμε, σε παρακαλώ. Ευρώπη. Στα Σέρας να κάνεις πρωτοχρονιά. Έχω κάνει άπειρα χρόνια. Στα Σέρας. Έχω χωριό. Πού καλέ. Ξέρεις, νόμος ερών. Ναι, ποιο χωριό. Γόνιμο, το περίφημο. Το περίφημο δεν το γνωρίζω. Πού είναι αυτό που κοντά είναι. Γόνιμο. Πού είναι, μόνιμο. Είναι κοντά στο Σιδηρόκαστρο. Α, προστακή, ωραία, έχει λουτρά εκεί, μια χαρά και τέτοια. Καλά άρα, είναι, σας... Φέτος θέλω Ευρώπη. Ευρώπη. Ποιο μέρος Ευρώπης, εγώ θα μεσολαβήσω τώρα. Γερμανία. Σαν... Γερμανία, μάλιστα. Θα πάρεις λεφτά από τους δανειστές. Βερολίνο. Βερολίνο. Έκλεισε. Αυτό. Έκλεισε. Και ξενοδοχείο στο Ανατολικό Βερολίνο. Μάλιστα, έχουμε και τέτοιο. Διεύθυνση, κάτι συγκεκριμένο θέλεις, ας πούμε. Αυτά θέλω μόνο. Μόνο. Μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια κλήρωση για εκεί, να συμμετέχουμε. Ακούτε εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ταξιδιωτικοί πράκτορες, σπεύσετε. Να ικανοποιήσετε το αίτημα, το πέστο και θα γίνει. Θα κάνουμε εδώ ένα μικροπαιδί που ήρθε εδώ, φιλιμπέρο και μου λέει. Αφού με ρωτήσατε. Έτσι, θα πάρετε και την απάντησή σας, βεβαίως. Γιάννη μου, εσύ τι θα ήθελες να σου πει. Εγώ θέλω μόνο αυτό του Άγιου Βασίλη που φοράει. Αρκεί. Δεν θες κάτι άλλο. Θέλω να κληρώσουμε αυτό. Ναι. Σε δημοπρασία να το βάλουμε, βασκαλέ. Θα το κληρώσουμε γιατί δεν είναι καν δικό του αυτό που φοράει στο μαλλί. Οπότε. Κάνει ένα τουλίμπερο. Κούτρα. Έχει αποκτήσει όμως αξία τώρα. Τι λες τώρα. Να το κληρώσουμε για φιλανθρωπικού σκοπού. Σε είπα δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό. Είσαι μωρό μου για μια δημοπρασία. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία.
Χαρίστε ένα ταξιδάκι στην Έλενα. Μην θες να σου καλοκληρώσω εγώ ένα εισιτήριο, ας πούμε. Να πας στο Ρετζίκι. Ένα εισιτήριο του Άστα, ένα ευρώ. Μη σου πω και ένα και δέκα να το κόψει από μέσα επειδή είμαστε άπλες. Έχω κάρτα καταρχήν. Μοιάζει το εισιτήριο. Κάτσε, έβγαλε τώρα για το κείμενο. Εγώ δεν έβγαλα, ξέχασα. Σε προλάβαμε. Τέλος πάντων, πάω βγάλω μετά. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στο μεγαλοχώρι και πηγαίνω για το γόνιμο. Αλήθεια! Απίστευτο. Απίστευτο. Είμαι οδηγός και μοιράζω σε μια στην περιοχή. Mm. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου εδώ στη φίλη μου. Καλημέρα! Καλημέρα! Είμαι στο γόνιμο και μόλις άκουσα λέω κάτσε να στείλω χαιρετίσματα που είμαι στους μείον 2 βαθμούς είναι το γόνιμο αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Είσαι από εκεί ή απλά μοιράζεις? Εγώ είμαι από τις Θέρες, αλλά μοιράζω σε όλη αυτή την περιοχή εδώ, την ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας. Μοιράζω σε μια ζεστά και ωραία. Να πας στο γόνιμο να δώσεις την πόρτα. Γιαγιά, στη γιαγιά, στην πόρτα. Στην πόρτα, delivery ψωμί και πες η εγγόνα σου στο φέρε αυτό, να χαρεί η γυναίκα. Σε λίγο μπορεί και να έχει ξυπνήσει, έτσι. Όχι, σίγουρα ξυπνήσει. Φτάει. Βιάζεται πολύ ωραία παρέα, να ξέρετε, πολύ ωραία στην τροφιά το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο κέφι, έτσι ωραία ζωντάνια. Και φεύγουν και λίγο οι σκοτούρες ακούγοντάς. Τι να κάνουμε, να περνάει η ώρα, έτσι. Σε εσάς τους ήρωες, γιατί είστε πραγματικοί ήρωες όσοι εργάζεται αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέμε, το λέμε από τα βάθη της καρδιάς μου και δεν είναι γλύψιμο, εντάξει, αυτό. Όχι, όχι, σίγουρα και στις μέρες μας είναι δύσκολο και να βρίσκεται και δουλειά, έτσι. Ναι, γι' αυτό. Όποιος όμως βρίσκει δουλειά θα μας ακούσει, οπότε γι' αυτό και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη. Να δουλεύει ο κόσμος, να ακούει λόγω επειδή όσο περισσότερο το πρωί, τόσο το καλύτερο. Έτσι, να είσαι καλά, καλές διανομές. Λοιπόν, παιδιά και πάλι την καλημέρα μου, γιατί θα συνεχίσω να μοιράζω. Έτσι, καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Φιλιά, τσάω, τσάω. Έλες παιδί μου, μια κουβέντα είπες και βγήκε μια η πατρίδα. Είπα έτσι. Ναι, μια, εντάξει, θα περίμενες εσύ τώρα να βγει καλά ταξίδι, να πει. Να, εδώ στο γόνιμο είμαι τώρα και έχω δύο εισιτήρια, πού, για το Βερολίνο. Αν είναι δηλαδή για το δυτικό Βερολίνο. Δεν με ενοχλεί. Αν πραγματικά βρεθούν δύο εισιτήρια για το Βερολίνο. Άμα είσαι άνθρωπος. Κάθε πρωί εδώ θα είμαι σε έξι. Κάτσε το δεύτερο, για ποιον το θες? Γιατί θες δύο? Γιάννη, δεν θα πάω μόνη. Βγάλαμε gossip. Βγάλαμε gossip. Δεν θα πάω μόνη μου. Θα βρω και παρέα. Όποιο θέλει θα έρθει. Θα πάει μόνη μου. Θα κληρώσουμε. Θα κληρώσουμε ένα ακροατή. Θα κληρώσουμε ένα ακροατή. Στείλτε μήνυμα. Ποιο θέλει να πάει με την Έλενά μα στο ανατολικό Βερολίνο και στο δυτικό. Εντάξει, επειδή έχουμε μέσα μα μεγάλα. Μεγάλα αποθέματα ανθρωπιάς, θα το δεχθούμε. Θα το δεχθούμε και θα στην το Καλαμαριά του Βερολίνου, θες να πας, δηλαδή τώρα έτσι. Γιατί το, το Ανατολικό ρε είναι η Καλαμαριά. Όχι, το Ανατολικό είναι το Έχω ακούσει ότι εκεί πέρα είναι τα περισσότερα μνημεία, τα αξιοθέατα. Εγώ που έχω πάει πάντως, Αλεξάνδρ Πλάτσε έχω μείνει. Πλάτς. Γιατί είμαστε Γέλληνες. Αλεξάνδρ Πλάτς. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτηριάκια. Ωραία, θα τα κληρώσουμε κανένα ψωμί από το φίλο μας. Α πούμε, κανένα χειροποίητο, κανένα τέτοιο. Ζεστό. Ζεστό, τώρα και εγώ το φαντάστηκα. Πολύ μου αρέσει αυτή η μυρωδιά, α πούμε, με το κασόνι αυτό. Και βούτυρο και με ρέντα το. Γι' αυτό θα κάνουμε διάλειμμα. Θα ψάξουμε εδώ να δούμε τι μπορεί να έχει. Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν οι ωρέξεις μας. Εσείς στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Εισιτηριάκια δίνουμε Ρακιτζή Principal, Θηβαίο Μήλο, White Lies Principal και Bondage Family το βράδυ στο 8Ball. Εκεί θα είμαστε όλοι συντελεστέ του λόγω επειδή. Να έρθετε να σας κάνουμε κοσομασιό εκ μέρους των φίλων μας. Μείνετε συντονισμένοι, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγω επειδή επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγω επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Συντροφιά μου έχω σήμερα την Έλενα και τον Γιάννη από τα Σεμινάρια Λαντ της μέρης μας εκεί στον Εύωσμο. Άξια τέκνα, άξια μαθητέ. Τα πήρανε τα γράμματα, πήγανε εκεί απέδευτα αμούστακα παιδάκια και ασπρίσαν τα μαλλιά τους και ήρθαν εδώ με γνώση και εμπειρία να συνδράμουν στα πρωινά. Πώς σας καταδίκασαν έτσι? Η αυτό μπορεί να αποτελέσει. Ναι, ναι. Μπορεί να αποτελέσει και δυσφήμιση για, το... για τον κύκλο σεμιναρίων. Ότι όποιος θέλει έρχεται στον Μπάμπι το πρωί. Δεν είναι και τόσο θελεκτικό και δελεαστικό νομίζω να το κάνει. Περνάμε υπέροχα πάντα. Περνάτε και υπέροχα. Τώρα σας λέει ελάτε το πρωί. Άμα θέλετε, ο Μπάμπι είναι μόνος του για να αποφύγει αυτή να έρχεται. Έτσι παρασκευή. Μην έρθουμε και αύριο και μεθαύριο που δεν είσαι δηλαδή. Μπορείτε να έρθετε, μια χαρά θα σας περιμένει. Το στολισμένο στούντιο του Λίμπερο 107,4.
2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Την μυστηριάκια για Μιχάλη Ρακιτζή στο Principal, για White Lies πάλι στο Principal την Κυριακή. Ο Μιχάλης είναι νομίζω αύριο. Χρήστο Θηβαίο στο Μήλο και Bondage Family το βράδυ σήμερα στο 8ball. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Χαίρετε. Καλώς το να. Τελικά είσαι άμετρος στη ζωή σου. Ή θα σε μόνος ή θα τους κουβαλάζεις δυο. Έτσι, είμαστε ή του ύψους του βάθους. Έτσι, πρόσεξε να μυρίζει μόνο του βάθους. Καλά. Του διανομέα τι τον είπες, για να χαϊδέψεις τα αυτιά τα δικά σου, εσείς το πρωί που δουλεύετε σε ήρωες, για να πούνε εσείς είσαι ο άρχι ήρωας. Ναι, αυτό περίμενα να μου πει και εσύ μπάμπι μου, αλλά δεν μου το είπε. Είναι φρέσκια γκρότες. Πλάκα πλάκα, πόσα χρόνια συμπληρώνεις. Τρίτη τη σεζόν είναι αυτή στο πρωινό. Πλάκα, πλάκα. Περνά τα χρόνια, περνά τα χρόνια, Νίκο μου. Ας τα να πάνε. Σπρίσα τα μαλλιά. Σπρίσα τα μαλλιά μας. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, μια χαρά. Καλά είμαστε. Ξέρω κάτι πήρες. Όχι. Για να μας δώσεις ιστορική πληροφορία, διότι σαν σήμερα στις 2 Δεκεμβρίου του 1979, ποιος έκανε ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Θεός που πάτησε στη γη. Εγώ ας τα λέω, εσύ έπρεπε να πεις, να τα πεις αυτά κατευθείαν. Απλά είμαι όπως ενημέρωσε τώρα, φεύγει ένας φίλος του Τζούνιορ για πάνω. Μέχρι τις 2 η ώρα μαγείρευε η κεράρα που και τον έφερα τώρα τα φαγητά για να τα πάρα πάνω. Έτσι, και μάλιστα σε παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή. Ναι, ήμουνα μέσα. Ήσουνα σε αυτό το παιχνίδι, σοβαρά. Ναι, ρε, τι λες τώρα. Μήπως το έπαιζα και γραμματεία και το χαρακτηριστικό ποιο είναι. Ότι ξέρεις τώρα κακεντρεχείς οι διάφοροι, πήγε χάλια πολύ. 30 πόντους έβαλε, τι χάλια μωρέ, 30 πόντους έβαλε. Ρε, αλλά ήταν πολύ άστοχος. Έτσι, έτσι, με αυτή την έννοια. Και λέγανε πω από ότι είμαστε φέραν αυτό το σκοτό, το μαύρο, ναι. Η παλτό, ναι. Καλά, είμαστε ικανοί εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή ένα-δυο ματσάκια να μην έπαιζε ο Γκάλης, να το λέγανε την άλλη. Ναι, έγιναν φάσεις διάφορες. Εντάξει, εδώ εντάξει, τον θεοποίησαν. Αλλά τον πρώτο καιρό, μη σου πω, τα πρώτα χρόνια, άρχισε να αναγνωριστεί από την τέτοια. Και από την Αθήνα, χωρίς να... Πότε άρχισε να, ας πούμε, ο κόσμος να λέει ότι πω, ότι παιχταράς είναι αυτός και τέτοια, να πάμε να δούμε τον Γκάλη. Αν θυμάστε στο Challenge Round τότε της Τουρκίας που ήταν ο Ιωαννίδης και το κέρδισε... Πού να θυμάμαι, εγώ δεν αίτητος, έτσι χοντράχω. Όχι, θα καταλάβεις τώρα που θέλω να καταλήξω. Τελειώνουν από την τέτοια, από την Κωνσταντινούπολη, η Εθνική και πάει Τσεχία. Για να προχωρήσει για τους τελικούς του Πανευρωπαϊκού. Χρονολογία. Αυτό δεν το θυμάμαι, ρε μάγκα. Δηλαδή, άντε να είναι, ήταν 3-4 χρόνια μετά, καθώς ήρθε. Και μου κοπάνησε μπουνιά τον Κοτσόνη τότε και θέλανε να τον κάνουν. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Και ρίχνει μια μπουνιά τον Κοτσόνη του με τα γυαλιά. Ευτυχώς δεν θα φορούσε τα γυαλιά. Βέβαια στο ξενοδοχείο, τον δημοσιογράφο. Ο Θοδωρής Κοτσόνης, ναι. Βέβαια, γιατί τι γινότανε να πούμε. Τι γινότανε. Έστελνε αυτός ρεπορτάζ και τότε ακόμα οι Αθηναίες είναι εντάξει καλός ο Γκάλης, κορονοϊός καλύτερος και τέτοια. Και περιμένανε στη γωνία να κάνει τη στραβή, να μην λίγο, να μην πάει, κοιτούσανε τα στατιστικά του και αυτά και ψώναν συνέχεια τον κορονέο ρε παιδί μου ότι δεν τον πέρασε ακόμα και... Το αθηνοκεντρικό κράτος. Όχι, αυτό συνέβαινε. Και την είχε ψηλοψωτήσει και μιλούσε, ας πούμε, εδώ με την συγχωρεμένη, τέλος πάντων, να μην λέμε, τη γυναίκα του τότε. Ναι. Τι γράφουν, ξέρω εγώ. Και λέει κάποιος από την ελευθεροτυπία. Γράφει ότι, ξέρω εγώ, δεν ήσουν τόσο καλός, ότι ο κορονός ήταν καλύτερος και ένα... Και πάρ' την μπουνιά σου. Πάρε να έχεις. Ο γκάγκστερ. Δεν ήταν αυτός, ο Συρίγος ήταν. Δηλαδή, είχε γράψει ο Συρίγος. Αλλά κατά σύμπτωση έγραφε και ο Κοτσόνης. Έχω τον πιο χαμηλό το όνομα. Ξέρεις, ο Συρίγος γράφει, συγχωρεμένος αυτός, όχι τον άκρο, αλλά τα έλεγε έξω από τα δόντια. Έτσι. Και πάει το λέει τον Κοτσόνη, εσύ γράφεις την ηλεκτροτυπία. Λέω, άλλος λέει, πάρτα να έχεις. Έτσι. Λέω, άνθρωπος, ναι, και γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Θα το ψάξω να ενημερωθώ γιατί... Οι μεγάλες μάχες ιστορίας πάντα με εγωίτευαν. Αυτό ισχύει και το περάσαν λίγο μπάι γιατί δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία Νίκο μου. Ευχαριστούμε. Φιλιά. Τσάου. Γεια σου παρέα. Σας χαιρετάει εδώ ο κόσμος. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και τις προσκλησούλες μας για Θηβαίο, για Ρακιτζή, για White Lies, για Bondage Family. Καλημέρα σας.
Έλα ρε συμπάρχη. Έλα ρε Κατερίνα. Εγώ είμαι πάλι. Δεν βλέπω πολύ κίνηση σήμερα στην εκπομπή σου. Πολύ, τι καλέ, τώρα ξεκινήσαμε, κάτσε μου, μια χαρά κίνηση έχει, τι. Ναι, μα έχει κίνηση. Θες να... Έχω γραμμή. Αναμένουμε σήμερα τα παιδιά από Αθήνα. Ποια παιδιά από Αθήνα? Αυτούς που φύγανε εσύ. Και αυτούς που ήρθαν. Δε, τα αναμένουμε βέβαια σε τρένα, σε σταθμούς. Ναι, θα αλλάξει τώρα γιατί σε πήρα να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις βέβαια. Καρδοσούμπολ της Θεσσαλονίκης. Σούμποντιτς. Γιατί πέθανε πολλοί κόσμοι τα προηγούμενα χρόνια, το 2010 μέχρι τώρα. Έρχονται διάφοροι Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί. Έξω! Να μείνουν εδώ, αν δεν ξέρω, είναι όλοι αμόνιμα. Μας φάνε το ψωμί Γάλλοι να έρθουν να κάνουν εκπομπές το πρωί. Ναι, μιλάμε τώρα. Ο κόσμος που ξέρει πολλά. Έτσι. Ναι. Και καταλαβαίνουν όλοι, γιατί καταλαβαίνουν την προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε, δεν λες τίποτα, είναι το μόνο σίγουρο. Μην κοροϊδεύεις. Εγώ καλέ. Α, σε παρακαλώ. Προσπαθούν να βρουν κάποιο σημείο, κάποιο ντοκουμέντο για να δείξουν ότι είναι Έλληνες, αλλά να κρύβονται, να μην δίνουν γνωστό. Προκουάδες. Σε χάνουμε, Κατερίνα, δεν σε έχεις καλό σήμα. Τώρα. Όχι, δεν σε ακούω καλά. Λοιπόν, φιλιά, σε χάνουμε. Τσο! Έπεσε το σήμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά τυχαίο που πήρα την ώρα που πήρε η Κατερίνα. Καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαία. Ποιες φωνούλες είναι αυτές που έχεις εκεί. Επιτέλους μας έπριξες με αυτήν που έφερες τις Παρασκευές. Αυτή μάλιστα. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι μεγάλο φίδι είσαι. Τι μεγάλο φίδι είσαι. Τι έχεις κάνει ολόκληρο σχέδιο για να αποφύγεις να έρχεσαι στα στούντια. Γεια σου Έλενα, γεια σου Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Άξια τέκνα του σεμινάρια. Έτσι. Άμα ήταν ο Σαγκυκλόβλης θα έλεγε... Τι θα έλεγε, Παμπή? Τι θα έλεγε? Συγκινημένος ήταν. Έλα, προβλέψουμε είναι αυτά. Μ' αρέσει όταν είμαστε έτσι και περνάνε το δάσκαλο. Εγώ νόμιζα να λέει κάτι από το περιμένουν οι γυναίκες σε ψαχνάκι. Δεν φταίω εγώ, φταίει η ζωή που μας στείλει παγίδες και τέτοια. Είστε καλά. Καλά, εσύ που σε ακούμε εδώ, είσαι σε μετακίνηση, σε ακούμε, στο αυτοκίνητο. Ναι, είμαστε μέτωπο προς Λαμία. Τι? Ο καιρός είναι καλός. Γιατί, πού πας, τι κάνεις στη Λαμία? Οργίζουμε φανταράκι σήμερα. Ναι, κάτι είναι η μοναδική ορκομοσία που παίζει να δούμε γιατί τυχεί ποτέ. Οπότε κατεβαίνουμε καραβάνι. Μια χαρά, ωραία ταξιδάκι και τέτοιο. Φανταρομάνες. Καραβόμιλι, αχ μου είπανε για ένα εκεί στον Καραβόμιλο, αν προλάβω, που έχει καταπληκτικό μπιφτέκι. Πάλι για φαγητό. Ναι, προχθές. Πάλι για φαγητό. Ναι, κατεβαίναμε Αθήνα πριν κανένα μήνα. Αυτό συζητούσαμε γιατί ήταν από τον παλιό το δρόμο. Το έχει πει ταξιτζής αυτό σε ένα φίλο και πήγε εκεί και όντως διαπίστωσε ότι έχει καταπληκτικό μπιφτέκι. Τώρα δεν περνάει ο δρόμος από εκεί. Πρέπει να κάνεις μια μίνι παράκαμψη. Αλλά θα μάθω. Ναι, θα μάθω και θα σε στείλω εκεί να φας και να ευχαριστηθείς και να εορτάσετε την ορκομοσία. Μάλιστα. Περιμένω να περάσετε η φτώχα σήμερα. Καλό δρόμο! Μέρη, χαρήκα που σ' ακούσαμε. Φιλιά, τσάο. 2-3-1-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για τι προσκλησούλε μα για Ρακιτζή, για Bondage, για White Lives και για Θηβαίο. Αυτά τώρα με την αλλαγή των δρόμων, πώς έγινε, ας πούμε, φτιάξανε. Θέλαμε τόσα χρόνια να μας φτιάξουν την εθνική οδό να κατεβαίνουμε Αθήνα. Μαλλιακούς και τέτοια. Και χάσαμε όλα τα ωραία τα σποτ τα οποία σταματούσαμε. Και τρώγαμε και το κάτι τη μα. Κάναμε και παραπάνω ώρα για να φτάσουμε. Απολαμβάναμε περισσότερα τα τοπία. Και α πούμε, καμένα βούρλα και τέτοια πάντα είχε. Έτσι δίπλα από τη θάλασσα. Ναι, ωραία. Έχει και ένα άλλο με κάτι καταπληκτικά σουβλάκια. Μετά τους Αγίους Θεοδόρους, το καρφί το καλό. Και εκεί σταματούσαμε, κάναμε καζίνο, κάπως έτσι λεγόταν το μαγαζί. Με θεά και πάρα πολύ ωραία. Και τώρα τι, πηγαίνεις καρφί Αθήνα. Θα σταματήσω, δηλαδή θα κάνω και την παράκαμψη τώρα στα Τέμπη που έχουμε και εκεί. Είναι άλλο σποτ και τρώμε σουβλάκια σε μια καντίνα. Θα πηγαίνουμε από τα τούνελ. Έχω χωριό και στα Τέμπη. Και ό,τι και να πω, έχεις χωριό. Περιμένουμε τηλέφωνο τώρα. Από τα Τέμπη λέει μοιράζω. Είναι φημισμένο το χωριό μου. Σε όλοι καλέ φημισμένο. Τα μπελάκια. Τα μπελάκια. Τα μπελάκια. Αυτά κάτι κράσι βγάζουν. Πολλά πράγματα. Τι άλλο βγάζουν, δηλαδή τώρα μα εξτάριζε. Τι άλλο βγάζει, καλέ τα μπελάκια. Πολύ... Σταφύλια. Όχι,
παιδιά. Σουβλάκια. Μέσα στα βουνά. Έχουν ωραία κρέατα εκεί ψηλά στι πλατείε. Όλη η Λαρισσέ κάθε Κυριακή εκεί. Εκεί είναι. Τα, ξέρω. Τα μπελάκια είναι νομό Λαρίση ή ναι. Πιερία. Όχι, όχι, Λαρίση. Λαρίση, μην τα μπερδεύει τώρα με τη γεωγραφία. Από τα Τέμπη στρίβει δεξιά και ανεβαίνει στο βουνό. Και βλέπει το σπίτι τη Έλληνα. Απέναντι από τον Όλυμπο. Ναι, αν μα ακούει κάποιο διανομέα Άρτου, εκεί στα μπελάκια μπορεί να τηλεφωνήσει στο 2310287 και 38. Σε λίγο θα μα πάρουν καλά και από το Ανατολικό Βερολίνο. Εδώ να μοιράζω κάτι βουρστ και πάω να σας πάρω. Ό,τι και να αναφέρουμε, έχουμε καταγωγή, κυρίες και κύριοι. Γενικότερα όλοι οι συντελεστές, όλοι οι φίλοι φίλαθλοι του λόγου επειδή, που είναι και ρεπόρτερ της εκπομπής, είναι διαμοιρασμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Τίποτα δεν μας ξεφεύγει. Σε αυτό το υπέροχο πρωινό της Παρασκευής, χθες έβλεπα... Δεν ξέρω, αυτά τα μας ακούει η Κατερίνα, όχι η Κατερίνα, η Κατερίνα Βουγιούκα μας ακούει, η οποία οργίζεται με τις καταστάσεις. Έχει ένα θέμα με, καταρχήν, τις προτάσεις γάμου μέσα στα γήπεδα. Δεν ξέρω πώς το βρίσκεται αυτό, σ' αρέσει, ε? Θα ήθελες να σου κάνει ο καλός πρόταση γάμου σε ένα γήπεδο μέσα? Γιατί όχι. Γιατί όχι, να σε βλέπουν 40.000 κόσμος τώρα να περιμένει, ναι, να πεις το ναι. Ναι, και ναι, τελικά να πει για όχι. Να πω το όχι. Για πω το όχι, λέει αυτά. Το όχι μας θα γίνει ναι, να το ξέρεις. Έτσι, έτσι μας έχει διδάξει η ιστορία, μην στεναχωριέσαι. Και ένα δεύτερο, χθες βλέπαμε και στα social media και στα ίντερνετια. Πραγματοποιήθηκε ένας γάμος εδώ στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης από φίλους του Άρεος, οι οποίοι πήγαν εντυμένοι, γαμπρός, νύφη, συγγενείς, καμιά πενταριά άτομα, ένα πουλμανάκι. Πήγε στο Δημαρχείο εντυμένοι στα χρώματα της ομάδας τους. Με φανέλες, με κασκόλ και ιστορίες. Και παντρευτήκαν. Ωραίο κόνσεπτ, ε. Και παντρευτήκανε με τον αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός και είναι τον αντιδήμαρχο ανάπτυξης κιόλας. Αυτό κι αν είναι κόνσεπτ. Παντρευτήκανε εκεί και να πούμε, αλλάξανε όρκους και τα λοιπά. Ο γαμπρός λέει φορούσε μπλούσε του Κόκκι, βέβαια. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Αφού το δέχτηκε η γυναίκα, εντάξει. Απ' την το έσβησε, α πούμε, και έγραψα. Από πάνω έγραψε, λέει, τη λέξη ναι πάνω από τον Κόκκι. Την γλυκό. Να είδες τελικά, πιάνουν αυτά, φίλοι και φίλες ακροάτριες. Οπότε μπορείτε να κάνετε, να έρθει κάποιος να κάνει, πούμε, μια πρόταση γάμου στο λόγο επειδή, στον αέρα της πόλης. Στα Ερτζιανά. Ναι, 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 και να πάρουν οι ακροατές να πούνε την άποψή τους, αν θα πρέπει να δεχθεί το ζευγάρι ή όχι. Είναι και αυτό ένας τρόπος, ας πούμε, να εκδηλώσει την αγάπη. Έχουμε δει κατά καιρούς να πηγαίνουν μετά από γάμους νύφες τέτοια στα γήπεδα. Γενικότερα, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά, να μπερδεύουμε την μπάλα με... Είναι λόξα και τρέλα που είναι καλή. Γιατί δηλαδή να και στο γλέντι να μπει ένα όπα ο κάρα, α πούμε, είναι καλό. Αυτά, ναι. Γιατί να πάρει, ας πούμε, τον καλό στην καλή σου και να πα στο γήπεδο αφού έχει παντρευτεί, ας πούμε. Τι θέλει να δείξει με αυτό το... με αυτή την κίνηση. Την τρέλα σου. Την τρέλα σου. Και ότι ακολουθεί και η γυναίκα σου με τρέλα σου. Να δει ότι πρόσεχε, τι θα με κάνει εδώ, να πούμε τα κομμάτια, ο σύνδεσμο είναι από πάνω και σε βλέπει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, είναι η αλήθεια. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλώ το να. Και δεν μου λε, χθε εκεί στο γαμίλιο τραγούδι παίζονταν στην τελευταία, ήταν το Κεκέλα Πόγκο, Κεκέλα Πόγκο. Δεν ξέρω τι όντω αυτό. Ή το Λαμπάντα. Γιατί το. Λόγω επειδή Κοκέ. Όχι, λόγω επειδή καρναβάλι. Α, λε έτσι. Εδώ επειδή κάνανε το τριώδιο, πάμε να παντρευτούν, παιδιά. Άμα ήταν παοξίδε όμω, μια χαρά. Παοξίδε έχουν και κάποιο στυλ, ρε φίλε. Τι τρομερό. Δεν θα πηγαίνανε στο Δημαρχείο ντυμένοι οι καρναβάλια. Μεταξύ μα, καναντάτσου μπορεί να κάνουμε. Μεταξύ μα. Δεν κάθομαι να κάνουμε δημόσιο θέμα. Θα πηγαίνουν ντυμένοι. Αυτό βέβαια από την άλλη. Μια χαρά είναι γιατί. Άκου τι σκέφτηκε ο παιχταράς αυτός που προφανώς έδωσε ο φίλος της στην γυναίκα την ιδέα. Του λέει αντιθούμε αρίς για να γλιτώσει τα έξοδα για νηφικά, για κουστούμια. Για, για, για. Σωστά, έχω κάτι παλιές φανέλες, φορές με αυτές. Γιατί του Κόκκι θα ήταν. Εσύ φορά μια του Λουμπούτη. ο κουμπάρος διθέας με χαριστέας, ξέρω κάτι τέτοιο. Βάλουμε και ένα καράμπελα πίσω. Σκέψου ή να παντρεύεσαι και να φοράς. Καράμπελα, όπως ξέχει. Ναι. Έχει, όλα υπονοούμενα έχουν μέσα. Τι γάμοι έχουν, ναι. Να φοράς, να φοράς φανέλα τσόχλα. Ή να έρθει δικιά σου, να έρθει κανένας καλεσμένος. Ναι, ρε, φανέλα μάνικη εκεί τσόχλα και να χορεύω σε βεκές. Όπου φοβερό. Ή πέλκα, φοβερό. Δεν μου κάνουν του πέλκα, είναι σε πουνάκια. Εγώ του Κολομπούρδα θέλω. Του Πέλκα είναι ζυπουνάκι, να ξέρεις, δεν χωράει. Είναι μικρό φορμάκι, πιάνει και τα...
Για τον μπεμπέ. Για τον μπεμπέ, ναι. Αργότερα για τους απογόνους. Μπήκε χθες εκεί μέσα σαν τρέκα αλλαγή, τον είδε, το θαύμασα το παλικάρι. Λέω μπράβο, αγόρι μου, εδώ είσαι. Μόνο πρόσκειμε σε πατήσει κανείς εκεί πέρα γύρω, κάνα τρακτέρ, κάνα τέτοιο και ψάχνουν μετά. Μπήκε, έπαιξε. Δεν τον πήρα χαμπάρι, τον κουτσό έβλεπα το μάζ. Δεν τον πήρε χαμπάρι, κρυμμένο στον τεχόρτα. Πού να τον πάρει χαμπάρι, αλλιώ. Δεν το είδα. Το μεταξύ έχω να σχολιάσω για το σπίκερ, το έγραψε και στο λόγο επειδή μου έκανε. Σε παρακαλώ, είπε την κορυφαία τάκα που έχω ακούσει ποτέ. Στα διεθνή χώρα. Δηλαδή αυτό το ο παίκτη δεν ήταν offside. Νομίζω ότι δεν ήταν offside, αλλά έχω μια εντύπωση. Όχι, ο παίκτη δεν ήταν offside, αλλά αυτό όμω δεν το δέχομαι στα δικιά μου. Άποψη. Άποψη. Τι εννοείς, ο ποιητής δηλαδή. Εννοώ ότι ναι, ήταν offside, αλλά δεν το δέχομαι κιόλας τον offside. Δεν υιοθετώ, δηλαδή. Δεν υιοθετώ την άποψή μου, ναι, ακριβώς έτσι, κάπως έτσι τώρα. Το γραμμένο και εγώ μέσα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς που το είπε. Ναι, εδώ μας είπε ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ ήρθαν στα Τρίκαλα από το Δομοκό. Εδώ μας είπε ότι ήταν παίξεις πάνω να αλλάξουν τάπες. Α, ναι, το, γιατί ψιλογλιστρούσαν, ναι, λέει σε κάποια φάση ότι έχει καμιά 200-300 άτομα στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο speedcaster έπρεπε να τελειώσει το match, να πάει να κλείσει τα πρόβατα πάνω στο Μαντρί. Ωραία, αυτός είναι κλασικός, ρε, κάνει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι κλασική βορφή. Ο κλασικός σύντροφος. Ναι, ναι, έχει. Αυτό τρίκαλα, ναι, σου μιλάω χθες εκείνο που είπε ότι ο παίκτης ήταν offside, αλλά αυτό όμως δεν το δέχομαι σαν δικιά μου άποψη, κάπως έτσι δηλαδή. Ήταν, με έστειλε αδιάβαστο. Για ποιανού φάση ήταν, στο πρώτο ήταν κάποιος εκεί πέρα, εκεί από τους βοσκούς εκεί, βγήκε προς τα έξω, εντάξει, κάπου εκεί. Κάτι ήταν offside, κάτι δεν ήταν offside, κάτι ήταν θεωριακό, κάτι όχι. Το είδε και ο speedcaster, ναι, ήταν offside, ναι, δεν ήταν, αλλά κάποιος πρέπει να είχε πει κιόλας, κοίταξε, μην παίρνεις και άποψη για τις φάσεις, οπότε το μάζεσαι γρήγορα. Έτσι, γιατί... Ήταν λίγο, λίγο άκυρο. Έξω, από όσοι είδες γουχού, μια χαρά γουχού, μια χαρά είναι. Θα ήθελες ένα τέτοιο προπονητή στον ΠΑΟΚ. Περίμενε και που κάνατε κανένα να μην δε χθες να διώξουμε τον Ήβερ Αρτή αυτός, αλλά δεν. Εντάξει, μια χαρά. Μας είπε και ο speaker ότι το μάτς βολεύει και τις δύο ομάδες. Αυτά είναι ιδίως τέτοια φτάσαμε. Τέτοια εποχή, καλό είναι να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Με το. Δηλαδή, εσύ μην το βάζεις λάδι στη φωτιά σου. Τέτοια εποχή βολεύουν και το στηρίζουμε τον προπονητή, είναι καλό να αποφεύγονται. Και τα καταδικάζουμε όπου και προέρχονται, να ξέρεις. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Η κοπέλα που πήρε τηλέφωνο και ορκίζει το γιο της. Τον αδερφό. Η Μέρη μας είναι εδώ, παίρνει στο στούντιο. Α, η Μέρη είναι, μάλιστα. Συντελεστή, τι νομίζεις. Γιατί φωνείται αυτή την Αταλή Γερμανού και λέω εντάξει τώρα. Ορκίζει αυτό το κόμμα ένα παιδί. Κακό προαίρετο σε κόμβο. Εγώ είμαι ο προαίρετο, φίλε, γιατί. Μέχρι να το κομμωσίσει κανεί στιγμή να τα λέει Γερμανού. Σωστό. Φιλιά, τσαου, καλή σου μέρα, τσαου. Καλημέρα στην γραμμή. Καλημέρα μα, παιδί. Έλα ρε, μπαμπίνο. Έλα ρε, ήρωα. Τι κάνει. Καλά, μια χαρά μα. Τι κρύο έχουμε μέσα, έχουμε. Φουιτζίτσου. Μέσα καθόμαστε. Μια χαρά είναι εκεί. Το καφεδάκι μα με το ουζάκι μα πρωί-πρωί έτσι. Τι? Καφέ μη ούζο. Τι? Εντάξει. Κατευθείαν ούζο. Πρωί είναι ρε, 6 ώρα είναι τώρα και η ώρα Ελβετίας, 6:25. Καφές βρε με, του βάζει το μέσα του ούζο. Ναι, αυτό. Δυναμή της χωρίς φυτίλι είναι. Έτσι, μα πώς οι Ιρλανδοί πώς έχουν το Irish coffee που ρίχνουν ουίσκι μες στον καφέ τους. Δεν κατάλαβα, γιατί να είναι αυτό διαδεδομένο. Να έχουμε και εμείς το Greek coffee. Ακούω. Να μπει σήμερα. Ναι. Να διορθώσεις και τα μικρόφωνα σου και τα, ξέρω τι, μηγάφωνα. Ναι. Τι εργαλεία έχεις εκεί πέρα μπροστά σου, γιατί στο ίντερνετ δεν ακούεις καθαρά, ε. Ναι, α, μάλιστα, μάλιστα, ωραία, θα το παλέψουμε. Αυτό κατάλαβα, στο ίντερνετ σήμερα δεν ακούεις το όπως άλλες μέρες. Είναι με τις ώρες του και αυτό το ίντερνετ, ναι, μην νομίζεις. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε εδώ τα μικρόφωνα. Πιτσικάρουνε λίγο, θα κατεβάσουμε τις εντάσεις. Και θα μας ακούσεις δεν καλύτερα, πάρα, δεν εμείς... εκεί πέρα, γιατί... Τώρα θα με ακούσεις καλύτερα, ναι. Άμα είστε μεθυσμένοι καλύτερα θα ακούγεστε. Μη γελάς, μη γελάς. Ωραία, να ρίξουμε... Τι παράξενο, άκου τι σου λέω τώρα. Να ρίξουμε λίγο ουζάκι μέσα στο καφεδάκι μας και εμείς. Ναι, 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 ωραίο. Ωραία, ωραία πράγματα, ωραία. Να σε καλά, μπάμπι μου. Φιλιά... Περίμενε, να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μου λες. Ο σταθμός έχει γίνει και, πώς το λένε, τι? Γραφείο συνεχέσεων που βγάνει και γάμους και τέτοια. Βέβαια, τα πάντα να βολέψουμε τον κόσμο, να του μοιράσουμε χαμόγελο. Εννοείται γραφείο συνεχέσεων εδώ. Θες κάτι να μεριμνήσουμε? Εσύ είσαι, έχεις την κυρά τώρα, όχι, τι? Όχι, βρε, εγώ 51 χρόνια είμαι παντρεμένος, εγώ πλάκα, μη κάνεις. Μήπως, να σε χωρίσουμε τίποτα, μήπως, τη δώσουμε σε κανέναν άλλον. Τώρα
μιλάω έτσι γιατί δεν είναι η γυναίκα του πέρα, πήγε πάνω. Εννοείται. Παντόφλανες. Γιατί να μην πάω καμιά παντόφλα. Τι να κάνουμε, ποιο να βοηθήσουμε, έχεις κάποιο παιδί, κάποιο τέτοιο, έχεις κανένα αυτό, ποιο να βοηθήσουμε να του βρούμε κάτι. Τα παιδιά όλα είναι από... λογοδοσμένα, παντρεμένα. Εντάξει, άρα δεν έχουμε. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ναι. Άμα αποφασίσεις καμιά, καμιά φορά να έρθεις στα Ελβετία, είμαστε εδώ, εδώ πέρα. Εννοείται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κανονίσουμε να έρθουμε να παίξουμε μουσική που παίζουμε εμείς με τα όργανα αυτά, τα μπουζούκια και τα τέτοια. Μουσική. Μουσικάντης είσαι. Μουσικάντης είμαι. Είσαι. Όχι DJ, κανονικά τραγουδάω εγώ ίδιος. Αηδός. Ναι, παιδί μου, θες να σου βάλω να δεν ακούσεις. Δεν έχεις καλή φωνή εσύ, βρε. Το ξέρω. Εκεί μας φτάσανε. Κανονικά, κανονικά. Θες να σου βάλω κάτι να ακούσεις δικό μου, έτσι να πάρεις μια ιδέα και να πάμε στο διάλειμμα. Μην ζητάς μόνο Μαργαρίτη, ζήτα και Μπατμανίδη. Να το ζητάς την άλλη φορά. Λοιπόν, έτσι. Ναι, να βάλεις, αλλά ξέρεις τι. Τι, κλείστο εσύ. Να μην μιλάς όταν τραγουδάς. Όχι, δεν μιλάω. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν θα μιλήσω για μένα. Σε χαζώσουμε να μιλήσω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Μπαμπίνο. Φιλιά, φιλιά, καλή σου μέρα. Και θα ακούσεις Μπατμανίδη τώρα. Τσάω, τσάω. Τσάω. Η στιγμή όπου πάντα κάνω την αυτό. Όπα! Τα κρεμίσαμε όλα, φύγανε εδώ. Ωραία, μάνα. Αρχίσαμε να πίνουμε, ρε γι' αυτό. Αρχίσαμε να πίνουμε, κρεμίζονται όλα τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι να οδηγηθούμε και στο διάλειμμα των 7.30 κυρίες και κύριοι. Με κάτι από μένα, παιδιά μου, ποιο τραγούδι να βάλω, επειδή προφανώς και εσείς δεν τα ξέρετε. Από το 1 στο 16 διαλέξτε το 1, το 2. Πέστε, το 2, 2 Δεκεμβρίου δεν έχουμε. Το 2, το 2, δίκιο. Α, κομματάρα. Η οικοδομή, η οικοδομή. Είναι το hit μας. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Μπάμπη στην Ελβετία, μέρα νύχτα, νύχτα, μέρα. Ακούει Μπάμπη Μπατμανίδη, λόγω επειδή Λίπερο 107,4. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όσους τώρα συνδέονται με την πραγματικότητά μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε στριάκια για Μιχάλη Ρακιτζή αύριο στο Principal, αύριο στο Μήλο Χρυσοστηβαίος, την Κυριακή πάλι στο Principal White Lives και το βράδυ στο 8Ball σήμερα. The Bondage Family Comedy Show. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Πήρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Εδώ, βρήκες τους κατάλληλους. Κάτι πολύ ευχάριστο. Όπως. Μόλις συμπλήρωσε το αμαξάκι μου 500.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχω πάθει την πλάκα μου. τι μοντέλο είναι. Το Γιάρης είναι το πρώτο που βγήκε. Το φαντάζομαι, ναι, αυτό. 500.000 χιλιόμετρα, τι, το γύρο της γης. Από τις οποίες το 300 είναι με αέριο, να ξέρεις. Α, μια χαρά, μια χαρά. Και σου πάει καλά το αμάξι, σου πάει καλά, μπαλεύει. Κάθε μέρα σε Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα. Έτσι, να μου πεις, ναι, τι είναι, 190 χιλιόμετρα την ημέρα. Γι' αυτό θέλω μαζί, αν γίνεται, ναι, να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι. Γίνεται. Ποιο τραγούδι, βεβαίως θα το τραγουδήσουμε, εννοείται. Ωραία, το ζεμπέκι μου της εποχής. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες τι ωραία να μας μοιράζεται ο κόσμος τις χαρές του. 500.000 χιλιόμετρα λέει το αυτοκινητάκι που είναι το εργαλείο της δουλειάς του, που είναι αυτό που καθημερινά. Το άλλο του μισό. Το κατεβάζει σε Θεσσαλονίκη τον φίλο μας. Σε οτιδήποτε και αν έχετε πετύους, εδώ είμαι θα. Να τις εορτάσετε μαζί μας το 2-31-0-287-38. Και τα γενέθλια και τις χαρές και τα πάντα και τα πάντα. Ούτως ή άλλως εμείς σαν εκπομπή αναλαμβάνουμε δεξιώσεις, εστιάσεις, μνημόσυνα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πήρα να σας ξαναενοχλήσω. Ναι. Καταρχήν πήρα για να φανεί ότι παίρνουν πάρα πολύ στην εκπομπή σου. Ναι, ναι, κάνει λίγο άλλη φωνή. Έλα, μπαμπί, μπαμπί. Έτσι. Έλα, κάτσε κάτω το θόρυβο. Σε χάνω, μπαμπί. Σε χάνω. Πού είσαι, ρε φίλε. Ωραία, μπαμπί, πόσο καιρό έχουμε να πούμε, ρε μπαμπί. Ναι, χαθήκαμε. Και... Δεν μου λες, ναι, πώς είσαι το κουσκουνάκι του Κόλια χθες. Τι. Το κουσκουνάκι του Κόλια, πώς το ζήτησες. Κουσκουνάκι. Του βάρει πυροβολικό του τρικάλου, ρε.
Πόσες φορές μας είπαν, ας πούμε, ανά 120 λεπτά γκολ. Όταν είπε εκείνο, πετάει στον αγωνιστικό χώρο το κουσκούνα, το βαρύ πυροβολικό της ομάδας, ο οποίος έχει βάλει 2 γκολ σε 3 αγώνες. Ναι. Εκεί και τον Κόλια, το δαιμόνιο από τα αριστερά. Έτσι, έτσι. Εκεί λύθηκα, τελείωσα. Λύθηκα. Στην πρώτη φάση κουτούλησε πάνω στον Τιάν και έπεσε. Παραλίγο όμως να χάσεις από αυτούς. Βρέτε ένα ομαδικό παίκτη που έχει κόψει κίτσκου, ρε, πλάκα μου κάνεις. Έτσι. Μπορεί να χάσεις και από αυτούς, ας πούμε. Γιατί δεν θα λόγο σε πήρα. Γιατί θυμήθηκα αυτό που είπε ο Σπικάστερ. Ναι, ποιο. Λέει, ο παίκτη δεν μου φάνηκε offside, αλλά αυτό δεν το παίρνω και σε τοποθέτησή μου. Αλλά σαν τι, ας πούμε, έτσι σαν. Θα έσκαγα Μαντόφσκα, δηλαδή δεν μπορούσα. Αυτό και τον παίρνει ο βαρύ πυροβολικό κουσκουνά. Βέβαια, δεν μπήκε. Δεν μπήκε. Συγκινητική κουσκουνά και γκόλια, συγκίνησα τον κάπο. Ανά 120 λεπτά σου λέει σκοράρει ο κουσκουνά. Με ένα λεπτό στην Super League. Γιατί και πολλά γκολ έχει βάλει τον Κλάους. Καλά, από πολλού άλλου. Εκείνο το μουστάκι έχει ένα με μουστάκι, ένα βλάσικο μουστάκι, ενό που φορά τη κλαίνει μετά τον αγώνα. Πού λέγονταν αυτό με ένα μουστάκι, ένα τύπο ωραίο στο τρικάλο. Δεν τον παρατήρησα. Από αυτού με το μουστάκι που ξέρει το μουστάκι. Α, και το χάσαμε. Ναι, ρε φίλε, μουσί και μουστάκι. Μουσί τσόχλα και μουστάκι. Και ψερά τρικαλινό. Θα κάτσω να δω το παιχνίδι σε επανάληψη μόνο και μόνο γι' αυτό. Αυτό την παρδεσία τη χθεσινή. Καλημέρα στη γραμμή. Μας ακούει, 0, καλημέρα. 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 0. Τίποτα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Για τα εισιτηριάκια μας, για τις παροχές μας, Θηβαίος, Ρακιτζής, White Lies, Bondage Family. Καλημέρα σας. Ξαναχαίρετε, σήμερα άπλασε, έχω λέγεται, δίνεις. Δίνω. Ό,τι μπορούμε κάνουμε ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, και εσείς σαν άνθρωπος, να μην αφήσουμε έτσι τα αμπελάκια που υπόθηκαν προηγουμένως. Τίποτε δεν θα πέσει χάμου. Εγώ ούτε ψωμιά μοιράζω, ούτε είμαι από εκεί. Αλλά μας το είχαν μάθει στο σχολείο. Στα αμπελάκια, σίγουρα πρώτο στην Ελλάδα, πιθανόν πρώτα στην Ευρώπη, τέλη του 1800, αρχές του 1900, είχε γίνει η πρώτη αγροτική ένωση. Ορίστε. Μεγάλη υπόθεση. Τώρα λόγω επιδίακους τώρα. Έτσι, παρακαλώ. Όχι μόνο χαζαμάρες. Πώς είχε πέρα στο ταξιτζί, τι πάτε. Όλα χαζαμάρες είστε. Αυτά μας τα λέγανε. Είναι κάτι λέει το πρωί. Όλο χαζαμάρες. Έτσι, αυτά μας τα λέγανε στο σχολείο, ναι. Και σχετικά κοντά είναι και το Βελεστίνο. Όπου εντάξει, δεν είναι τόσο κοντά, μωρέ. Θα μου πεις πιο κοντά. Περιοχή. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε και δίπλα και το Κιλελέρ παράκειται. Ναι. Το Βελεστίνο, το οποίο έμαθα προσφάτως ότι εκεί στον Άγιο Γιώργη Βελεστίνου έχει πάρα πολύ ωραία κρέατα. Για ποιους λόγους. Καλά, τώρα σε αυτά πρέπει να κάνεις βιβλίο να γράψεις. Και γι' αυτό σούχο. Ναι. Για την εθνική οδό, όχι τη σούχο, ρε. Σέχο. Έτσι. Ξέρω και τη λέμε να πούμε. Να μας πάρουν για χαμουτζίδες. Η παλιά εθνική τώρα, που είπαμε είχε διάφορα, τα οποία τα χάσαμε. Θυμάμαι που τσιρικά στον αδερφού μου, τώρα 38-39 χρονών, από τις πρώτες λέξεις που είχε μάθει, επειδή ανεποκατεβαίναμε σχεδόν τακτικά τότε, αν θυμάσαι ήταν ο Λεβέντης. Λεβέντης, σταματούσαν ομάδες, πούλμαντα, όλοι εκεί σταματούσαν. Εκεί μένανε, επειδή κατέβαινα πολύ Ράλι Ακρόπολης, μένανε αποστολές εκεί. Ήταν όχι μόνο από τα καλύτερα σε ξενοδοχεία, τώρα εντάξει, όχι road που λένε, Rome Mobile, αλλά η ιστορία είναι ότι σε αυτό το μαγαζί που είχε και φαγητά και τέτοια, από τις πρώτες φορές, μπέργκερ, δεν είχαν τότε, δεν ήταν σε ανάπτυξη τα γκούντις και αυτά, δεν ήξερε ο άλλος μπέργκερ. Και τις δεκάδες, όταν αυτά άρχισε λέει μπέργκερ, να πούμε, όχι ότι τι μπιφτέκια και ιστορία. Τι μπιφτέκια και ήταν 4-5 χρονών και η κατάσταση σατανική σύντοση ξυπνούσε όταν πλησιάζαμε εκεί να πούμε. Τον πέραν οι μυρωδιές, τον πέραν μέσα στη μύτη. Από τις πρώτες λέξεις λέει μπέργκερ. Έτσι, να είσαι καλά Νίκο μου, φιλιά. Κάτι άλλο να κάνει, αναφορά δεν κάναμε λόγω της ημέρας σήμερα. Καλή αναφορά ποιον γιορτάζουμε, τους γιορτάσαμε όλους. Όχι, πριν κάνα δύο μέρες Γιάννης Αντετοκούμπο κατά 4 πόντους μέσα στο σπιτάκι τους. Ναι. Κοπάνισε να πούμε Cleveland Cavaliers και βάζει, τον μαρκάριζε ο King. Ο κατεφημισμό King. Ο Αντετοκούμπο φέτος το δίνω και πρόβλεψη ότι θα κάνει αυτό, πώς λέγεται ρε παιδί μου, όχι το triple double, το με τους θέσεις που το έχει κάνει νομίζω ο Dennis Robinson. Κάπως λέγεται. Που το κάνει ελάχιστη καλαθοσφαίριστη. Το έχω κάνει φέτος το κάνει αυτό. Και τον μαρκάριζε ο ίδιος ο King και μετά στα αποδυτήρια τον πήρανε συνέντευξη και λέει ούτε τόσο νέος είμαι ούτε τόσο ψηλός. Αυτός παίζει από το 1 μέχρι το 4, μπορεί να παίξει και 5. Δηλαδή δικαιολογόταν κουτζάμ πρωταθλητής. Κουτζάμ, άσε βρε τώρα βρε γατάκι. Έτσι, φιλιά, καλή σου μέρα Νικό. Καλημέρα, γραμμούλα μας περίμενε. Έλα, βάλε για τελευταία φορά. Για τελευταία, κυρίες και κύριοι, για τελευταία εμφάνιση. Το Λεβέντη, που λέει ο κύριος. Ναι. Έφαγα όταν ταξίδιζα
έπινα και εδώ. Τι έφαγες, τι έφαγες? Έφαγα μανιταροκοτόπιτα. Μανιταροκοτόπιτα, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουν στο λεβέντι. Τώρα θα μας πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Γιατί πήρα. Γιατί πήρες. Βάλε ένα τραγουδάκι του Κότσιρατο. Σε θυμάμαι. Με... Το οποίο το είπα και αυτό. Και το είπες και εσύ, ναι, παιδί μου. Να σου πω κάτι, έχω ένα, θέμα με... έχω ένα θέμα με τον Κότσιρα. Θα με συγχωρέσεις, δεν το βάλω, διότι όποτε ακούω Κότσιρα, βρέχει. Υπάρχει. Βρέχει. Άμα ακούσεις Κότσιρα, βρέχει. Υπάρχει εκεί. Βέβαια, πώς το είπες, σε θυμάμαι. Έλα, ναι, αυτό το. Με το αεροπλανικό τον ήχο, εσύ. Με τον αεροπλανικό τον ήχο. Τι? Ηλεκτρονικό. Α, ηλεκτρονικό, τι έχει, Pac-Man έχει μέσα. Τι έχει. Εσύ το λες πολύ καλύτερα, Κατερίνα μου. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτόν τον Γιάννη τον Κότσιρα. Έχω πάρει το σπίτι τώρα εδώ που είμαι. Έτσι, έτσι. Έτσι, φιλιά. Κοτομαρονατόπιτα, πώς το είπες αυτό. Ας βρέξει, λέει. Δεν θέλουμε να βρέξει. Θα χιονίσει, τσάω. Α, ότι βρέξες, κατεβάζει 2-3-1-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε Ράκι G αύριο στο Principal, Θηβαίο αύριο στο Μήλο, Κυριακή White Lies και σήμερα Bondage Family στο 8 Ball. Για λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, 2-3-1-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας. Και εδώ διαβάζω, αγαπητά μου παιδιά, διότι είμαστε και εκπομπή των ερευνών και των επιστημών και δεν καταθέσαμε και άποψη και θα μας βοηθήσει λίγο η Έλληνά μας. Μία έρευνα Καναδών επιστημόνε, η οποία λέει, η οποία αυτή έρευνα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία πάλι σχετική έρευνα όσον αφορά τη μνήμη, γιατί δεν θυμούνται οι άντρες και. Λέει εδώ, ας πούμε, ότι το σεξ βελτιώνει τη μνήμη των γυναικών. Μη γελάς. Αυτό ίσως είναι, ας πούμε, ένα δείγμα να κάνεις ερωτήσεις σε μια γυναίκα να καταλάβεις αν είναι δραστήρια. Θυμάται πράγματα. Δηλαδή στο 1983 στο παιχνίδι πανελευσυνιακός βίζοντας μεγάρος, τι συνέβη. Αν το θυμάται, καταλαβαίνεις ότι η δραστηριότητα της είναι εντονότατη. Καναδοί, λέει, επιστήμονες διερεύνησαν κατά πόσο σεξ μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των γυναικών να θυμούνται λέξεις και πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά διαπίστωσαν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην συχνότητα της κολπικής συνουσίας και στην ανάπτυξη του υπόκαμπου. Ποιος είναι υπόκαμπος, καλέ? Ποιος είναι υπόκαμπος? Υπάρχει υπόκαμπος κάτω. Της εγκεφαλικής δομής που συμμετέχει στη μεταφορά πληροφοριών από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη και την πλοήγηση στον χώρο, GPS δηλαδή. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι επιστήμονες ζήτησαν από μια μικρή ομάδα 78 straight γυναικών κάτω των 30 ετών να συμμετέχουν σε δύο τεστ μνήμης. Το ένα από αυτά αφορούσε την ικανότητα να θυμούνται πρόσωπα και το άλλο αφηρημένες έννοιες. Από τις ίδιες γυναίκες ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε σεξουαλική τους δραστηριότητα αλλά και τη χρήση αντισύλληψης. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κάνουν σεξ συχνότερα έχουν αρκετή καλύτερη μνήμη. Πιο καλύτερη μνήμη, θα έλεγα εγώ, γονιδιακά. Και λιγότερα νεύρα. Ναι, λες. Όταν χρειάζεται να διατηρήσουν το μυαλό τους αφηρημένες έννοιες. Αναφορικά όμως με την ικανότητά τους να θυμούνται πρόσωπα, η ερωτική δραστηριότητα δεν φάνηκε να τις επηρεάζει ούτε θετικά αλλά ούτε και δυνητικά. Η νέα αυτή έρευνα συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα παλαιότερα ευρήματα επιστημόνων που είχαν επισημάνει την αξία της γυμναστικής στην ανάπτυξη της μνήμης. Εγώ πάντως έχω ένα θέμα με τη μνήμη γενικά. Δεν γυμνάζεσαι, Έλενα. Δεν θυμάμαι φάτσες, παιδιά. Πρέπει να σε γνωρίσω καλά 2-3 φορές και μετά θα και να μας ψηλαφίσεις έτσι σαν την Έλεν Κέλλερ. Να μας πιάνεις και να μας ζεις. Αλήθεια το λέω, δεν θα σε θυμάμαι. Δεν επηρεάζει η φάτσα. Η φάτσα δεν επηρεάζει, λέει εδώ. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα καλά. Θυμάσαι, οι γυναίκες γενικότερα έχουν έτσι μια... Όλα τα θυμόμαστε μέχρι και το τι είπες και πώς το είπες. Αυτό είναι το κακό. Υπάρχει και ένα τρίτο κάλο που σημειώνει ότι οι γυναίκες θυμούνται και μεγέθη. Δεν ξέρω τώρα. Μεγέθη, διαστάσεις τριάμβου μπορεί να θυμούνται, ας πούμε, ένα μέγεθος μιας επιτυχίας. Μια μεγάλης νίκης, ας πούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να θυμάσαι μεγάλες επιτυχίες στη ζωή γενικότερα. Γιατί εμείς τα αγοράκια έχουμε ένα θέμα με τη μνήμη. Είδες. Ναι, δεν θυμόμαστε, αλλά σημαίνει ότι δεν είμαστε μάλλον δραστήριοι. Αυτό ότι είναι λίγο το χειρόβλεπτο. Εγώ λέω ότι επίτηδες μπορεί και να μην θυμάμαι. Κάτι γιορτές, κάτι γενέθλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία αντιστοιχία σύμφωνα πάλι με έρευνες. Την προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες ήταν αυτό. Είναι το αγαπημένο μου θέμα που έχω εκφωνήσει φέτος. Φέτο ότι. Πώς να το πω, ας πούμε, πώς να το θέσω εύσχημα. Οπίστια δραστηριότητα, ας πούμε, η εκβολή αερίων τέλος πάντων μπορεί να βοηθήσει λύση τη μνήμη του ανθρώπου.
ή οσμές που θα λάβεις, ας πούμε, από την... Καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε τι... Οπότε είμαστε υπέροστε. Ναι, παρατσπρούτς παντού, ας πούμε, για να θυμάται ο κόσμος. Παρατσπρούτς παντού, αλλά και ενδεχομένως, αν δεν σε θυμάται, δηλαδή, μπορεί να πεις μια κοπέλα, ας πούμε, έλα, μωρέ, που δεν με θυμάσαι, ας πει, για να σου δείξω. Έλα, σε θυμίσω. Για να σε θυμηθεί. Δεν ξέρω αν βρίσκει καμιά λογική αντιστοιχία εσύ σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μπα, εγώ μπορεί και να έφευγε. Να έφευγες, να έφευγες. Αλλά λέει εδώ πέρα ότι αν θες να θυμηθείς, θα πρέπει να δραστηριοποιήσεις, ας πούμε, εντόνως. Συμφωνώ σε αυτό. Σου λέω, εγώ έχω γενικό θέμα με τη μνήμη, οπότε. Έλα, μωρέ, που έχεις αυτό, θυμάσαι. Αφού λες, θυμάσαι τι έχει πει ο άλλος. Δεν θυμάσαι πρόσωπα γιατί δεν σε ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω, έχω πρόβλημα. Αφού θυμάσαι όμως τι έκανε, τι είπε, όλα τι. Τα... Αυτό ναι. Άρα, εξαρτάται. Η φυσιογνωμία μου διαφεύγει. Σου είναι διάφορη, μάλλον. Σου είναι διάφορη, προφανώς. Όχι, δεν μου είναι, απλά έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Να λοιπόν η λύση εδώ, μας το λένε οι επιστήμονες του Καναδά. Ότι το σεξ βελτιώνει, λέει, τη μνήμη των γυναικών. Το βρήκε το φάρμακο εδώ. Για την Παρασκευή βράδυ έχουμε Σαββατοκύριακο. Αν δεν σας θυμηθεί μια γνώση στον δρόμο, μπορείτε να τις αποδείξετε ποικιλοτρόπως με φυσικότατο τρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν τους βελτιώνει τη μνήμη γενικά. Τους βελτιώνει τη μνήμη εκείνη την ώρα που θέλουν να ζητήσουν την άρτα με τα Γιάννενα. Έλα μωρέ τώρα, σιγά. Σιγά. Το αφού... που θέλουν να πάνε, το τι θέλουν να κάνουν, το τι άλλο. Ποιες δουλειές θέλουν να κάνεις. Τι δώρο να πάρεις τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά ναι. Εσύ φταίς. Που τα κάνεις. Που τους κάθομαι. Τέτοιος μεταράς. Για λίγο πέδεψε τα κορίτσα. Να δεις, να ξεχάσουν πρώτα, να σε λησμονήσουν και να σε παρακαλάνε μετά. Όχι ρε φίλε, γυναίκες όλα τούτο το θυμούνται. Μόνο συμβολίο που δεν υπογράφουν. Ναι, αλλά πρέπει να έχουν αντιστραφεί όροι. Εμείς ζητάμε από τις γυναίκες πράγματα. Τι είναι το 24-24-24. Τρία. Εντάξει. Δεν είδα κάτι στο Twitter, κάναν τέτοιο. Τίποτα, τρία μας παίρνει. Μωρέ, όταν μάθαμε τριάρα, βάζουμε τα σκέλια μέσα και την ουρά μέσα στα σκέλια και δεν μιλάμε. Εντάξει, τρία ήταν στο... Μεγάλη επιτυχία χθες που απέσπασε το βαθμό. Βέβαια, και έκανε ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Μιλάμε για με μεγάλο αποτέλεσμα. Πέρυσι τι είχες κάνει στο κύπελλο, για θύμισε μου. Τι είχα κάνει. Από ποιον είχε αποκλειστεί πέρυσι ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο. Κανέναν, αφού τι? Πέρασε μέχρι τους 4 πέρυσι. Πέρυσι έπαιξε. Α, ναι, με τον Ολυμπιακό. Προπέρυσι είχες αποκλειστεί μήπως από την Καλαμαριά. Από τα στραχώματα. Ναι, αυτό. Μήπως είχες αποκλειστεί από την Καλαμαριά προπέρυσι. Αλλά δεν τα θυμάται κανείς αυτά, δεν τα λέει. Δεν τα λέτε, δεν τα κάνει. Ερχόμαστε εμείς και απλά επιβεβαιώνουμε την μνήμη του κόσμου. Να μάλλον δεν κάνει σεξ ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγούμε να πανηγυρίσουμε στους δρόμους. Βέβαια, λευκό πύργο. Δεν κάνει σεξ ο κόσμος του ΠΑΟΚ και δεν θυμάται, ας πούμε, τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της ομάδος. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Πώς είσαι κατά τα άλλα. Καλά. Στο 90. Λίγο λέω κάτι να σπάω να δω. Καλά έκανες και καλά έκανες. Προχθές σκεφτόμουν τη Βέρεια, λέω πρέπει να έρθουμε να κάνουμε κανένα live. Να πούμε εδώ και. Οργανωθείτε, είναι κοντά. Πρέπει να. Εμείς να οργανωθούμε. Ναι, να φύγετε. Δεν φωνάζει κανένας, γιατί άραγε. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν με φωνάζετε, θα έρθω να φωνάζω μόνος μου. Θα είμαι τελάλης. Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσαο. Να βελτιώσουμε τη μνήμη μας, γιατί και εγώ έχω θέμα με τη μνήμη. Δεν θυμάμαι και εγώ πράγματα και καταστάσεις. Θυμάμαι μόνο άχρηστες πληροφορίες. Είμαστε γενικότερα εμείς του αθλητικού, είμαστε ένας. Τι να πω, ένας κουβάς άχρηστων. Ένα χρονοτούλα από άχρηστων αναμνήσεων. Μόνο άχρηστα πράγματα. Μόνο αθλητικά γεγονότα δηλαδή. Μόνο αθλητικά. Αν βάλεις σοτσάκι και κάλτσα, θα σε θυμηθώ. Και μπεις μέσα και τρέξεις το χορτάρι. Αλλιώς άστο, ό,τι και να βάλεις, ό,τι και εντυπωσιακά φορέματα και τουαλέτες και τέτοια, δεν θα σε φέρω ποτέ. Τι να κάνω, έχω κι εγώ τα φετίχ μου, μωρέ. Θα ανασκοράρεις κιόλας, πού να ξεχάσω, να κάνεις και μια κεφαλιά ψαράκι. Εκεί να δεις, είδες, συνδυάζω. Το επόμενο πρωί που θα έρθω μπορώ να έρθω με σορτσάκι και σορτσάκι, κάλτσα, επικαλαμίδα, τι άλλο μπορείς να βάλεις. Έχει ένα καταπληκτικό άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο το πόσταρα χθες το λόγο, επειδή δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι ένα νέο είδος αμερικάνικου φουτμπόλ, αυτό το λεγόμενο rugby, που... στο οποίο αγωνίζονται γυναίκες με τα εσώρουχά τους. Κανονικά έχουν κάσκα τέτοια, παίζουν άγριο ξύλο. Κληρών μυστήρια. Άγριο ξύλο, σούτια, τρελά που δεν τα βλέπεις στο αμερικάνικο φούτμπολ. Παρ' όλα αυτά είναι έξω με τα μπουτάκια τους, με τα τέτοια τους αυτό. Χαμός στο γήπεδο. Στο γήπεδο, παιδί μου. Και τυχαίως έπεσε στην αντίληψή μου αυτό το άγνομα και είπαμε να το μοιραστώ μαζί με τον κόσμο. Με σώματα όμορφα ή σαν αυτές που παίζουν ποδόσφαιρο, ας πούμε. Σώματα, γιατί και αυτές που έχουν ποδόσφαιρο, μία χάμ, θυμάσαι, Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάτι παίχτριες, Σουηδίες τέτοια. Ο Μαραντόνα, μία χάμ. Άρα αυτό το θυμάστε, μια χαρά. Αφού έχει σορτσάκι. Αφού έχει σορτσάκι και ποδοσφαιρικά κάλτσα, τι να κάνω να μην το θυμηθώ, σε παρακαλώ. Εδώ θυμόμαστε την κάλτσα να πούμε του
του Τσαουσίλα. Τι σου λέω κι εγώ τώρα. Και οποιοδήποτε άλλο που έχει σκοράρει. Ο συγκεκριμένος νομίζω δεν μπορεί να βάλει ποτέ γκολ στη ζωή του. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε ως προς το να αποχωρήσουμε. Εσείς θυμόσαστε καθημερινά να ακούτε λόγο, επειδή ο ανεξαρτήτως δραστηριότητας και αυτό μας χοροποιεί ιδιαίτερα. Δεν θέλατε να στείλετε εισιτήρια να σας πάμε. Είστε άπλες, ο λαός, μόνο ο φίλος μας. Θα τα πάρουμε εμείς. Ναι, ο Ζαχαρία Ζαχαριάδης για καρακιτζή θα πάει. Η Μαρία Τζιβανάκη θα πάει White Lies. Μπράβο. Οι υπόλοιποι. Απαιτιά, θα τα κάνουμε μούχτη μεταξύ μας. Εννοείται. Πλερουά. Πλερουά. Λόγω επειδή είσαι απλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα και Γιάννη, και Γιάννη και Έλενα. Εμείς ευχαριστούμε. Υπέροχο πρωινό, υπέροχο. Όνειρο ζωής ήταν, ας πούμε, να μην κοιμάζετε τα βράδια για να έρθει στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ακολουθήσω ο Τύρις Βακάρος μέχρι και τις 10. Εδώ στα στούντιο του Λόγω Επειδή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε, να γουστάρετε σήμερα το βράδυ, αύριο, μεθαύριο. Θα ξαναλέμε τώρα την Τρίτη. Τη Δευτέρα δεν θα είμαι θα εδώ, διότι έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ξάνθη. Μας ακούει κανένας φίλος. Ναι, με κοιτάς Χρήστο μου στην Ξάνθη. Θα κάνουμε Κυριακή. Θα βγάλουμε ανακοίνωση στο ημίχρονο. Και να την πούμε στον Πανόπουλο. Το live δεν ήταν καλό και τέτοια. Τι είναι αυτό που παίζουν. Λα Ματζόρε, παραφωνίες, πουρδίστε. Λοιπόν, φιλιά, ακολουθήσω Τρίτη Βακάρο. Τσάω. Άγια.